της κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται και πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό απόγευμα. Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της κακομοίρας με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων, το σκουπίδι της χοληψίας του production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή, οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη στο 18133. Μια 55 γίνεται το μήνυμα στο 54-340, Μετρόπολης 95,5, στο Facebook στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες να στείλετε στα υπόλοιπα, στέλνετε στο μέσο του Facebook, στην σελίδα μας metrosport.gr. Ο Άρης έκανε το χρέος του, κέρδισε το Πανεγιάλιο 0-1 και αυτομάτως σήμερα και αύριο στην εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος. Όποιο μοντέλο της Kia και αν ψωνίζετε, αγοράσετε, όποιο μοντέλο της Hyundai και αν πάρετε, έχετε έκπτωση 1000 ευρώ. Επειδή ανησυχούσες, αφού ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε δύο φορές, τα κατάφερε ο Άρης. Και μετά την νίκη του, μπορείτε να πηγαίνετε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, να διαλέγετε το μοντέλο το οποίο σας αρέσει και να έχετε αυτή τη μοναδική προσφορά, γιατί όταν λέμε η καλύτερη, το εννοούμε και με πράξεις και φυσικά και με τις καλύτερες τιμές. Περισσότερα στο 2310-596-690 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, 5 λεπτά από την καρδιά της πόλης, τώρα που έχει ανοίξει και ο κόμβος. Αύριο Σάββατο η Metrosport κυκλοφορεί με 72 σελίδες, 40 εκ των οποίων είναι η όλη ανάλυση από το κορυφαίο τίμημα του στοιχήματος για τους στοιχηματικούς αγώνες. Όχι με προγνωστικά σαν αυτά που σας έδωσα χτες. Λοιπόν, αλλά κυκλοφορεί και με κάτι ακόμα. Γιατί η Metrosport συνήθως φροντίζει να εκπλήσει. Έχει 50 τυχερά αυτοκόλλητα με δώρο την αυθεντική φανέλα του Κάρλος Ζαμπράνο. Ποιο νούμερο φορά έμαθες? Τι με νοιάζει εμένα, τι φορά ο Ζαμπράνο? Με ρωτούσες γι' αυτό. Εμένα με νοιάζει ο Ζαμπράνο να είναι γρήγορος, στον αέρα να είναι καλός, να έχει καλή πρώτη πάσα, χαμηλά. Ούτε την εφημερίδα δεν βλέπεις. Ποιο νούμερο φοράει? Δεν τρέπεσαι, α, δεν το έχει, θα το βρω. Η χθεσινή το έχει. Ποια φορά, τι νούμερο φοράει? Το 2. Το 2 φοράει. Το στόπερ 2. Φοράει το 2. Γιατί, τι πειράζει? Ανομαλία είναι. Ανομαλία τι είναι? Άμα με στόπερ δεν φοράω το 2, φοράω το 5. Αν είσαι back φοράει. Το 55. Αν με back φοράω το 22, το 2. Ή το 4 ή το 5 πρέπει να φοράει, δηλαδή, αν είσαι back. Στόπερ. Τι να φοράει, ρε κόκκινο, το 6. Το 6 είναι αμυντικό. Το 2 και το 3 είναι τα δύο άκρα. Το 2 ποιο είναι, ποιο άκρο? Το δεξί άκρο. Το άλλο ή το αριστερό. Το ξέρω. Τι τα δύο άκρα. Το νούμερο 2. Ναι. Αυτά τα νούμερα όμως έχουν καταργηθεί. Ποιο το είπε εσένα? Μα ο φοράνο τι νούμερο θέλει. Αυτό βλακία είναι. Ο μπάκο δεξί φοράει νούμερο 2. Ναι. Τι. Όπως και να έχει, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Το οποίο μπορούν να το πάρουν οι φίλες και οι φίλοι και οι φίλες φυσικά. Mm. Οι οποίοι θα αγοράζουν αύριο τη Metrosport. Οπότε κανονίσα την πορεία σας. Ναι. Τέλος να πω ότι είναι μεσημέρι και αν πεινάς deliveras.gr. Μπαίνεις στο site ή κατεβάζεις σχετικό application για να διαλέξεις ανάμεσα από 2.500 προσφορές και αν δεν έχεις σχετικό application το κατεβάζεις είτε στο κινητό είτε στο tablet. Λοιπόν, από πού θέλω να ξεκινήσουμε? Καταρχήν έχεις χαιρετίσματα από μια κοπέλα στο γυμναστήριο που ήμουν, ήταν μια χτύπησα εκεί έξω, μου δώσε λέει χαιρετίσματα, πες τον κόκκινο, από την Κατερίνα είμαι λέει από το εφετείο, είμαι η σύντροφος του Διονυσόπουλου λέει, δεν την είναι, ναι. Είμαι φαν λέει της εκπομπής και αντικόκκινος λέει. Αντικόκκινος δεν μπορεί να είναι. Είναι πες του σαν ξεθοριασμένος αγάνωτος ντενεκές. Έτσι με είπε. Αποκλείεται να σου είπε. Έτσι με είπε. Η Κατερίνα αποκλείεται να σου είπε. Ναι, έτσι με είπε. Αποκλείεται. Εφέτης λέει. Εφέτης είναι. Εφέτης είναι. Ναι. Μάλιστα. Αποκλείεται να σου είπε τέτοιο πράγμα. Εφέτης. Τι κάνει δηλαδή. Δικάζει αυτή τώρα δηλαδή.
Μάλιστα. Σε νοιάζει, ρε. Μου είπε η γυναίκα αυτό το πράγμα. Να σε πω ότι είσαι σαν γυναίκα. Είμαστε οικογενειακοί φίλοι. Ναι. Τα υπόλοιπα είναι δικά σου. Έτσι με είπε να σε πω, τι. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Εσένα τι σου είπε, ότι είσαι κορμάρα, ε. Τι με είπε, για σένα με μίλησε. Είμαι αντικόκκινο, λέω. Ναι. Έτσι με είπε. Το ξέρω. Ναι, έτσι με είπε. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Σε ψάρωσε και εσύ έφαγε. Θε γανωτή με είπε. Θέλω γανωτή. Ναι, να σε γανώσει. Και τι να μου κάνει ο γανωτή. Να γίνει πιο έτσι, πώ το λένε, θάμποσε, έτσι με είπε. Θάμπος. Έτσι με είπε η κοπέλα, η γυναίκα. Κοπέλα δεν ήταν, γυναίκα. Κύριε. Μετά τα 40 δεν είναι, κοπέλα ή γυναίκα. Κύρια, δεν ξέρει αν είναι 40. Πώ δεν ξέρει, λιγότερο. Πάνω από 40. Λιγότερο. Παρακάτω, λέγε. Για ενδιαφέρεσαι. Α, τη σου απαντάω. Μπράβο, Γρηγόρη. Αλλά πρόλαβε άλλο. Μπράβο, Γρηγόρη. Μπράβο, Γρηγόρη. Και λίγα λόγια για το Δημήτρη. Μη. Λοιπόν, έχουμε αποχώρηση του Αλαφούζου από τον Παναθηναϊκό. Να, ναι, βέβαια, θα αναλάβει ο Βαρδινογιάννης, έτσι μου είπε εχθέ. Δεν είπα ποτέ θα αναλάβει ο Βαρδινογιάννης. Καλά, έτσι δεν είπε εχθέ. Θα τα πληρώσει όλα ο Βαρδινογιάννης. Άλλο θα πληρώσει. Και άλλο θα αναλάβει. Ναι, θα τα έχει όλα. Διαφορά. Α, μπράβο, Γρηγόρη, ναι. Έχει τεράστια. Βέβαια, ο Βαρδινογιάννης μια μέρα μετά έβγαλε μια ανακοίνωση και λέει ότι εμείς δεν ασχολούμαστε με την οικογένειά μου, ναι, δεν θα έχει καμία εμπλοκή με την ομάδα. Πώς θα πληρώσετε αφού δεν θα έχει εμπλοκή. Άλλο δεν θα έχει εμπλοκή η διοίκηση. Άσε ρε κόκκινε τις παπαριές τώρα μεσημεριάτικα. Άσε τώρα. Άσε τώρα, γελάει ο κόσμος με το φίλο. Σαν χλαμάρα. Ή διάβασε ένα site εκεί το. Εγώ διάβασα. Για πε ένα site. Για πε ένα site. Τι λέει που υπάρχουν γιατί. Τι όλα αυτά θα είναι. Για πες ένα site που τώρα. Τι λες, να βγει και ο Βαρδινογιάννης για σένα και να είπε ο κόκκινος και το διαψεύδω. Λίγο δύσκολο το κόβω. Πες ένα site που το έγραψε. Κόβω δύσκολο. Πες ένα site που το έγραψε. Βρες το κάπου γραμμένο ότι θα πληρώσει ο Βαρδινογιάννης τα χρέη του Παναθηναϊκού. Ένα από ο Βαρδινογιάννης λέει ότι δεν ασχολούμαι. Δηλαδή έβγαλε ανακοίνωση να διαψεύσει εμένα. Μεγάλη μου τιμή. Μπράβο. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Ναι, μπράβο, μπράβο, εγώ μπράβο, είπα μπράβο, ότι η οικογένεια. Ναι, τι είπες, ότι η οικογένεια Βαρδινογιάννη. Ναι, ναι. Αν η κατάσταση φτάσει στο απροχώρητο. Θα πληρώσει σαν εγγυήτρια το χρέος. Έχει πληροφορία. Έτσι είπε. Έχω την ενημέρωση, είναι σαφέστατο. Ποιος ενημέρωσε δηλαδή. Όποιος θέλει. Και το Βαρδινογιάννης την άλλη μέρα γιατί λέει ότι. Είπε ότι η οικογένεια δεν θα έχει καμία εμπλοκή. Άρα σε διαψεύδει, αυτό λέω. Καλά. Από τότε δεν έχει καμία εμπλοκή. Κάτσε ρε κόκκι, παραδέξου μια φορά. Διαψεύθηκα πες. Θα φανεί στην πορεία. Τι να φανεί, αφού είπε ο Ανθρωπάκος. Θα φανεί στην πορεία. Ποια πορεία, 85. Τι Ανθρωπάκος. Θα ζει του χρόνου. Ανθρωπάκος μπορεί να είσαι εσύ. 85 Ανθρωπάκος είσαι, ό,τι και αν είσαι. Καλά, οκ. Εσύ πες ότι δεν ισχύει. Τι να ισχύει τώρα, 85. Πες ότι έγινε ρόμπα, ρε φίλε. Ρόμπα έγινε. Εντάξει, έχω πληροφορία και έχω πληροφορία και έχω πληροφορία. Όταν, βγαίνει ο Βαρδινογιάννης την άλλη μέρα και λέει δεν υπάρχει. Αν θα δεις, δηλαδή, το διάβασε σε κανένα site. Ποιο site, πες. Πού να ξέρω εγώ ποιο site. Πού. Κοίταξε, πετάς λάσπη. Τι λάσπη να πετάξω θέλω και. Λάσπη, και να, σερσερή να πούμε. Να έχω πληροφορία. Και σερσερή. Άντε να καθίσει από εκεί πέρα μεσημεριάτικα με συγχύσει. Εσύ μα είπε ότι ο Άρης κυνηγείται από την UEFA. Πού είναι τα χαρτιά που θα έφερε. Τι κυνηγείται την UEFA. Από τους ξένους. Δεν είπα ότι κυνηγείται. Είπα ότι η UEFA ναι. Έστειλε ένα χαρτί. Η FIFA μάλλον. Πού το. Στην ΕΠΟ είναι το χαρτί. Πού το ρε φίλε, του βγάλω το. Τι έχω να το βγάλω το χαρτί, ρε κόκκινε. Τι δημοσιογράφη. Είπε είναι στην ΕΠΟ. Πού το χαρτί. Και η ΕΠΟ λέει στον Άρη έχει πρόβλημα γιατί δεν μπορεί να παίξει αλφα εθνική εάν δεν κάνει εκαθάριση. Πούνδο και πούνδο. Πού το χαρτί. Τι πού το χαρτί. Μάθε το ρεπορτάζ του Άρη τι ισχύει και δεν ισχύει. Είδε εσύ πιες κάνα κάτι σαν το βράδυ θολωμένο. Είδε τον Βαρδινογιάννη στον ύπνο. Ό,τι και να πίνει. Ευχαριστώ τη λέμε για τον κουβά. 3-3 πήγαμε χθες. Καλύτερα να χάσει έτσι. Πάντως παρά. Έχει μια αυτή όταν κερδίζει. Έχει μια έπαρση μετά και πάνω στη θολούρα σου τη επιτυχία. Όχι, όχι, καμία σχέση. Ναι, πετά να πούμε για άλλα ότι. Καταρχήν. Ναι. Είδε ότι από αυτά που κέρδισα ναι. Έπαιξα το 1/15. Τι έπαιξε? Το 1/15 το ποντάρισμά μου. Μάλιστα. Λοιπόν. Είπα ότι είναι δύσκολο. Όταν κερδίζει, το κάνετε και στο καζίνο, συμπάτε. Βλέπει, κερδίζει. Σε λάθος άνθρωπο. Το κάνετε και το χρηματιστήριο. Δεν με νοιάζει λάθος άνθρωπο. Δεν λέω για σένα. Εσύ δεν πας στο καζίνο, ποτέ δεν έχει πάει. Πήγαινα κάποτε. Πότε πήγαινε κάποτε. Πήγαινα κάποτε. Πήγαινα. Γιατί άνθρωπος δεν είμαι. Άνθρωπος. Δεν έχω αδυναμίες. Ναι, όπως και στο καζίνο πηγαίνατε, λέω και στα. Στο κίνο, ναι. Όπου κερδίζετε. Γενικά στο τζόγο πάνω ο κόσμος δεν έχει μάθει να κερδίζει. Και να φεύγει. Ναι, γιατί δηλαδή κερδίζει ο και. Πώς το λένε, αυτός που έχει τον τζόγο, ποντάρει στην απληστία. Υπάρχει άκρηπο. Στη ματαιοδοξία του ανθρώπου και στην απληστία του ότι ξαφνικά θα γίνει. Δηλαδή πάει ο άλλος. Τον άλλο τον πρικοτήρα του Παντονίου να πούμε, παίξτε. Αν τα βγάζατε, θα κορομούσατε. Ξέραν όμως ότι θα τα βγάλετε και φάγατε τα λεφτά, τα εφάπαξ και τα χωράφια, τα ταξιά και. Άκουλε. Ναι. Λοιπόν, πάει ο άλλος. Ναι. Παίζει στο καζίνο. Ναι, λέει, ναι. Πάει με 100 ευρώ και τα κάνει 500. Ναι, δεν φεύγει ο Βλάκης. Ρε φίλε, ναι. 500 ευρώ παίρνει το μήνα. Εσύ φεύγει. Δεν τα είχε. Δεν θα κάνω μαθήματα τζόγου, είναι αμαρτία. Όχι, εσύ φεύγει. Το θεωρώ ανήθικο. Άντε πάλι. Πρέπει να με κλείσει. Εσύ φεύγει. Στο ρωτάω.
Έχω φύγει χιλιάδες φορές. Ναι. Αφού τα 100 τα κάνεις 500. Ναι. Χιλιάδες φορές. Χιλιάδες φορές, ναι. Εντάξει. Ή να μην είμαι υπερβολικός, δεκάδες φορές. Δεκάδες φορές. Ναι. Τα 400 δηλαδή τα βάλεις στην τράπεζα μετά τα άλλα. Τι τα κάνεις. Πας με 100 και παίρνεις 500. Τι τα κάνεις τα λεφτά. Τι τα κάνω. Ναι. Τα παίζεις κίνο, στοίχημα. Όχι, έτρελος. Τι τα παίζεις. Όχι. Κάποτε κάπο τα έκανα και αυτά. Κάποτε δηλαδή, τα έκανα. Κέρδιζα από εκεί και τα παίζω στο στοίχημα. Μάλιστα. Έχανα. Ή έχανα, κέρδιζα από το στοίχημα και τα έχανα εκεί. Ναι. Γιατί όποτε. Γιατί είχα όρια. Χρηματιστήριο έχεις παίξει. Όχι, ούτε ένα ευρώ. Δεν ούτε παίξει. Μια δραχμή. Ο λόγος ποιος είναι. Ο λόγος ποιος είναι. Μου κάνει εντύπωση. Ο αείμνηστος Θανάσης Μεσοχωρίτης, ο οποίος είναι και πνευματικός μου πατέρας. Πνευματικός τι έχει, δηλαδή. Με βάφτισε. Λοιπόν. Έχεις πολλούς πνευματικούς εσύ. Ένα. Ο πνευματικός μου πατέρας. Μεσοχωρίτης. Ναι. Ναι. Είχε την εταιρεία η οποία έκανε την μεγαλύτερη διαδρομή στο χρηματιστήριο. Ωραία. Κέρδισε. Η εταιρεία δηλαδή. Μεσοχωρίτης ΑΤΕ. Κέρδισε. Θα σου πω. Μάλιστα. Ο ίδιος δεν κέρδισε. Όχι, καμία σχέση. Άρα κορόιδο. Ήταν όχι, ρε, ήταν παιχνίδι αλωνών. Αλωνών. Λοιπόν, οι οποίοι οδηγούσαν γιατί πήγα και τον λέω καλά, ρε, είναι δυνατόν. Τέτοια πορεία από 50 δραχμές, λέω ένα παράδειγμα, δεν θυμάμαι. Γιατί ρε, έχει παίξει χρηματιστήριο αυτό που έχει. Από 50 δραχμές είχε πάει 6.000 δραχμές, λέω και μια ασύλληψη. Ωραία, ναι. Αν λέω κάτι λάθος, με συγχωρείτε, φίλοι, δεν ξέρω. Ναι, ρε, παιδάκι μου, δεν ξέρω. Πότε τι. Λοιπόν, δεν έχω παίξει, όχι. Ποτέ. Ούτε σκυλιά έχω παίξει, ούτε ρουλέτα παίζω. Ούτε... Σκυλιά αφού έπαιξε. Δεν έπαιξε σκυλιά. Ποτέ. Μαζί δεν παίζει απ' εδώ. Ούτε υπόδρομο, τρελό. Καλά εδώ δεν είναι, κυριολεκτίε. Αυτό ήταν διαφημιστικό σου. Α, ναι. Εντάξει. Υπόδρομο δεν έχει παίξει. Ποτέ. Γιατί δεν έχει υπόδρομο ή δεν σου λέει. Έχει υπόδρομο. Κάνει λάθο. Πού έχει. Και ο φίλο σου που διαφημίζει στη Μαρμίτα ναι. Έχει και υποδρομία. Δεν τα θεωρώ. Ναι. Ενώ το στοίχημα ο ποδοσφαιρικό αγώνα έχει άλλη γοητεία. Έχει άλλη γοητεία, συμφωνώ. Στο μπάσκετ δεν μου κάνει κέφι να παίξω. Γιατί ρε φίλε. Θα χάσω τη διαφορά. Ναι, μωρέ, ναι, ναι, δηλαδή ναι. Θα κερδίσει ναι, ο άλλος, σωστό, αλλά ναι. Θα χάσω τη διαφορά. Ναι, μωρέ, ναι, μωρέ, ναι, και ναι. Πάει το μυαλό σου. Ούτως ή άλλως είναι διαστραμμένο το μυαλό μου. Είναι. Σου λέω τώρα επίτηδες είναι τόσο μακριά. Ωραία, μάκη, τελείωσε. Εντάξει, διαφορά, άλλα θέματα, λέγει. Λοιπόν, ναι. Τι θα συμβεί τώρα στο Παναθηναϊκό είναι το θέμα. Ναι. Από εδώ και πέρα. Πιστεύεις ότι υπάρχει καταρχήν. Θα ήθελα να μου πούν οι αντίπαλοι τι θα θέλα να συμβεί στο Παναθηναϊκό. Σου πω εγώ τι θέλω. Εσύ κάνεις ψυχογραφήματα. Ναι. Και καλά κάνει. Να πάει γάμα εθνική. Ας τον κόσμο τι θέλει να πει. Ναι. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Υπάρχουν και οι μεν και οι δε. Ναι. Γιατί μπορεί να βγει κάποιος Ολυμπιακός και να σου πει εγώ δεν θέλω να πέσει. Ναι. Και αν βγούνε και μου πούνε ότι θέλω, αυτά τα παραμύθια τα πούνε αλλού. Γιατί η ιστορία έχει δείξει ότι μέχρι τώρα ήταν αγκαλίτης και πιλάτη. Η ερώτηση είναι η εξής. Θα διαλύσει σαν τον Ηρακλή ή θα βρει τη λύση. Εγώ λέω ότι... Θα πάει Β' γάμα εθνική σαν τον Άρη. Θα πάει γάμα εθνική σαν την ΑΕΚ. Ή να βρει τη λύση. Δεν θα πάει γάμα εθνική. Ναι, αυτό είναι. Εντάξει, αλλά από την ο άλλη. Ο Τράγκης δεν αναλαμβάνει. Αλλά από την άλλη. Ωραία. Υπάρχει και κάτι σημαντικό. Τι. Το οποίο ξεφτιλίζει εσένα. Ναι. Και όσου επιμένετε σε κάτι. Ότι. Το οποίο σου έχω πει χιλιάδες φορές. Ποιο παιδί μου. Ότι είναι απλά ένα νούμερο. Ποιο. Τίποτα άλλο. Ποιο. Γίνονται γκάλοπ. Ναι. Με το πόσα εκατομμύρια φιλάθλους έχει κάθε ομάδα. Πόσους χιλιάδες φιλάθλους. Ναι. Και λέει τόσο τα κάτω. Πόσο ήταν η Παναθηναϊκή στην τελευταία δημοσκόπηση. Δεν ξέρω, μετά τους Ολυμπιακούς ήταν η επόμενη. 2 εκατομμύρια. 1,5. Ναι. 1,5. Ξέρω εγώ. Ωραία. 20 βάζει ο Αλαφούζος. Άλλα 60 μένουν. Ναι. Από ένα 50 καθένας. Ναι, αυτά εδώ τα χριστιανικά. Όχι, φίλε. Κανένα χριστιανικό. Άστα τώρα. Από ένα 50 ο κάθε Παναθηναϊκός. Αυτό κόκκινε. Μισό λεπτό. Στάσου. Θα μιλάς αντικειμενικά. Στάσου. Λάθος είμαι, Χατζηγεωργίου. Λάθος είσαι. Ναι. Δώστε από ένα 50 όλοι οι Παναθηναϊκοί και σώθηκε ο Παναθηναϊκός. Πόσοι Ηρακλήδες υπάρχουν στη γη. Ρε, ας το παραμύθι. Σε μένα όταν μιλάς, θα μιλάς υπέρ. Σε σένα μιλάω. Λοιπόν, κάτσε, αφού υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο Παναθηναϊκοί, εγώ λέω να μην δώσουν και το 1,5, το 1 εκατομμύριο. Ωραία. Δεν λέω ότι δεν είναι τόσοι οι Παναθηναϊκοί. Ναι. Ούτε έχω κάτι με τους Παναθηναϊκούς. Τελείωσε το. Είμαι αντικειμενικός. Μπράβο. Και λέω, επειδή αυτές οι δημοσκοπήσεις ναι. και τα γκάλοπ είναι τρίχες ναι. και καλά κάνουν και τα εκμεταλλεύονται τα επιτελεία των ομάδων. Ωραία. Άντε να δω τη δυναμική μπράβο. Τώρα μπράβο. Του Ολυμπιακού ναι. που το πλήρωσε όλη η Ελλάδα ένα 50 κάθε Έλληνας. Ναι. Όπως είχε πει ο υπουργός τότε με το σκάνδαλο Κοσκοτά. Ή του Παναθηναϊκού τώρα. 50 ευρώ καθένας. Μαζέψε τα. Το πες. Ναι. Πόσα χρωστά ο Ηρακλής. Κανείς δεν ξέρει. Πόσα εκατομμύρια. Κανείς δεν ξέρει. Πόσα λες. Για τον Αριστέχνη λες. Όχι ρε, ποιον Αριστέχνη. Για ποντίον. 1,5 εκατομμύριο. 1,5 εκατομμύριο. Πόσοι Ηρακλήδες είσαι. Αλλά είναι ανήθικο. Είναι ανήθικο και αδόκιμο να μιλάω για κάτι. Καταρχήν. ΑΕ ποντίον τελείωσε, πέθανε. Από τη στιγμή, πόσα εκατομμύρια από τη στιγμή η που η θελημένα την έριξε γάμα εθνική, αυτό, θα πρέπει να μείνει 3 χρόνια, άστε, δεν αξίζει. Άστε ρε κόκκινε, άστε και άστε. Είναι άτομο. Πόσα εκατομμύρια είστε Ηρακλήδης, χιλιάδες. 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο Ηρακλήδης. Ναι.
Γιατί δεν βάζετε τα 3 εκατομμύρια κι εσείς. Εδώ δεν μπορούν οι Παναθηναϊκοί ναι. να μαζέψουν 50 που είναι και στην πρωτεύουσα. Ποιο είναι το πρόβλημα, ξέρεις Κόκκινε. Λέγε. Θα σου πω ποιο είναι το πρόβλημα. Εμένα με χτύπησε μια εκκλησία την πόρτα ναι. για να δώσω λεφτά. Είχα λεφτά εγώ να δώσω. Τους έστειλα στο διάολο. Γιατί τους έστειλα στο διάολο. Γιατί έχεις μια φιλοσοφία συγκεκριμένη. Γιατί ας πούμε η θεία μου η Βάσο, η συγχωρεμένη, που έμενε εκεί στην εκκλησία στη Βούλγαρη, 20 χρόνια έδινε για να χτιστεί η εκκλησία και η εκκλησία δεν χτίστηκε. Χτίστηκε στην Βούλγαρη. Μετά 35 χρόνια χτίστηκε η εκκλησία. Ή το τσουτσούνι μου δύο πόντους ήταν, κοντεύω να πάω βγάλω προστάτη. Και έγινε τέσσερα. Ναι, ό, εντάξει, ναι, ναι. Κατάλαβες. Κοντεύω προστάτη. Κοντεύω προστάτη να βγάλω. Ναι, ναι, προστάτη κοντεύω να βγάλω και τότε να χτίσει η εκκλησία. Θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω ότι εγώ να δώσω 50 και 100. Το θέμα ότι κανείς δεν. Όχι. Κανείς δεν πιστεύει ότι τα λεφτά θα πάνε εκεί που πρέπει. Ξέρεις γιατί. Γιατί πιστεύουν όλοι ότι οι Έλληνες είναι κλέφτες. Συμφωνώ. Λοιπόν, γιατί να μην δώσω εγώ για τον Ηρακλή 100 ευρώ. 200 ευρώ. Γιατί να μην δώσω. Να έρθει ο Χατζηπαναγής να χτυπήσει την πόρτα. Για τον Κωστή, βασέλωσε με. Τα έχω πάρει σε 20 ευρώ. Τα έπε 20 όσα τέλει δώσε. Όσα τέλει δώσε. Όσα τέλει δώσε. Αποτίμιο είναι. Θα τα δώσω. Λέμε για παράδειγμα. Ναι. Θα τα πάρει ο Χατζη. Στον Κάλι θα τα δίνει. 100%. Στον Μπρέλεβιτ θα τα δίνει. 100%. Στον Σταυρόπουλο θα τα δίνει. 100%. Στον Κούδα θα τα δίνει. 100%. Στον Βασίλη Κωνσταντίνου θα τα δίνει. Ναι. Πρόσεξε τώρα. Στο Μαύρο θα τα δίνει. Ναι. Και λέω το εξή. Θα τα δώσω εγώ σε αυτού. Ωραία. Αυτοί θα τα δώσουν κάπου αλλού. Θα πάνε τα λεφτά εκεί που πρέπει. Λέει ο άλλο που. Αυτή. Μισό λεπτό. Λέει αυτό που φορολογείται. Εγώ να πληρώσω το ΙΚΑ μου. Ναι. Θα πληρώσω το ΦΠΑ μου. Θα πληρώσω. Θα βάλω πλάτη. Αυτοί οι κλεφταράδες θα τα πάρουν τα λεφτά, θα τα βάλουν για την Ελλάδα ή θα τα φάνε. Όλο αυτό το θέμα, λοιπόν, 5 εκατομμύρια να είναι Παοξίδες, 1 εκατομμύριο να είναι Ηρακλήδης, 5 εκατομμύρια να είναι Παναθηναϊκοί, 2 εκατομμύρια να είναι Αριανοί. Βγαίνει τώρα ένας Αριανός. Ένας Αριανός και πες, πόσα χρωστάει ο Άρης. Χρωστάει, ας πούμε, 1,5 εκατομμύριο και θέλει άλλο 500 χιλιάρια να βγει κατηγορία. Ναι. Να κάνουμε ένα έρανο, να δώσουμε 50 ευρώ, 100 ευρώ κάθε Αριανός, 30 ευρώ, να βγει ο Άρης κατηγορία. Ξέρεις, θα πούνε. Αφού θα τα φάνε τα λεφτά. Κατάλαβες, δεν δίνουνε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το να σε εμπνεύσει κάποιος. Τώρα η Νεφέλη χθες μαζέψαμε τα λεφτά. Γιατί τα μαζέψαμε τα λεφτά. Γιατί ξέραμε ότι ο μπαμπάς της Νεφέλης και η μαμά θα πάρουν τα λεφτά για το κοριτσάκι. Αυτό το βρωμοκράτος εδώ πέρα που δεν το κάνει το παιδί, θα το κάνουμε έξω και θα σωθεί το παιδάκι. Γιατί ξέρουμε ότι τα λεφτά θα πιάσουν τόπο. Τώρα αυτοί οι αλυταράδες όλοι. Οι οποίοι είναι κλεφταράδες. Θα τους δώσω εγώ δεκάρικο και εικοσάρικο και πενηντάρικο, δεν τους δίνω ούτε το σάλιο. Από τη δικαιολογημένη ανασφάλειά σου, γιατί έχουν δώσει όλοι δικαιώματα. Μάλιστα. Μέχρι την πλήρη αφαιρετικότητα. Είναι πλήρη αφαιρετικότητα. Υπάρχει διαφορά. Δεν είναι καμιά διαφορά. Υπάρχει διαφορά. Κλέφτες με πατέντα. Ένας φίλος από το Μόντρεαλ. Ποιο Μόντρεαλ? Του Καναδά. Πού βρέθηκε. Μου στέλνει μήνυμα. Ναι. Πού βρέθηκε. Μου στέλνει μήνυμα και λέει. Αν δώσει αυτό πενηντάρικο, θα γίνει κανένα σεισμό στο νου σα. Ακούστε, χουβαρντάδες όλοι που χρωστάτε τα. Αυτό δεν χρωστάει, κύριε. Χρωστάτε τα μάξι σα. Ναι, και θέλατε να κάνετε βίλες με 1000 ευρώ το μήνα. Καναδός πολίτης. Ναι, άσε τώρα. Άμα ήταν κανένα μάγκα, θα έμενε στην Ελλάδα. Δεν θα πήγαινε στο Μόντρεαλ. Μάγκα είναι εκεί. Μάγκα στο Μόντρεαλ. Ναι, γιατί στον Ελλάδα δεν θα ήταν μάγκα. Μην κάνετε το μάγκα. Γιατί στην Ελλάδα, ρε φίλε, με 70% ναι. φορολογία ναι, δεν μπορεί ναι, να ναι, μπράβο. Οι μάγκε λοιπόν οι... που αγαπάνε την Ελλάδα μένουν εδώ, πε το αυτό. Όχι, την Ελλάδα. Όχι, τσέπη μου αγαπάω. Αν είχα πρόβλημα, θα έφυγα κι εγώ. Λοιπόν, μην κάνουν του Έλληνε. Όχι, άκου. Λέει ότι άμα δώσει 50-20 θα γίνει σεισμό. Με ξέρει. Γνωριζόμαστε. Ναι. Πιστεύεις την κατηγορία σου. Όλοι οι χουβαρντάδες εσείς. Δεν αμφισβητεί ότι δίνει λεφτά. Περίμενε. Πιστεύεις την κατηγορία. Όλοι οι χουβαρντάδες, οι τρακαδόροι όλοι εσείς είναι ο Έλληνες. Τρακαδόροι. Έβαλες και εμένα. Ω, αρχιτρακαδόροι. Εσύ. Δώστε λεφτά για, για τα σωματεία σας, κουτραδόροι όλοι που πηδάτε τα κάγκελα. Πόσα δίνεις για τον Ηρακλή εσύ αύριο να πληρωθούν τα χρέη. Σε ποιον να τα δώσω. Παίρνουν στη διάλεξη. Στον Κατσαμπί. Στον Κατσαμπί. Ο Κατσαμπής που θα τα δώσει. Θα τα πληρώσει εκεί που πρέπει. Εφορία ή κάτι. Πού θα τα δώσει. Αν τα πάει ο ίδιος θα του τα δώσω. Αν μπλεχτούνε. Αν μπλεχτούνε. Στάσου. Αν μπλεχτούνε ερασιτέχνης οργανωμένοι, ναι. ούτε το σάλιο μου δεν του δίνω. Τον ίδιο πόσα δίνεις. Όσα θέλει. 500 ευρώ βγάλω για τον Ηρακλή να σωθεί. Από την τράπεζα, του τα δώσω. Τον Κατσαμπί. Του δίνω. Να έρθει οι οργανωμένοι και ο ερασιτέχνης και αυτοί δεν του δίνω ούτε το σάλιο μου. Κρατάω τη δήλωση. Ούτε το σάλιο μου του δίνω. Κρατάω τη δήλωση. Να έρθει ο Χατζηπαναγής και να πει τέλω λεπτά για τον Ηρακλή. Εγώ τα πάω, εγώ τα πάω, εγώ τα κάνω αρκούτα, τα πάω. Θα τα δώσω. Αρκούτα. Ναι, ακούω την αρκούδα κάνει. Εσύ τι κάνεις εδώ. Έλα, τελείωνε. Εσύ αρκούδα, ραδιοφωνική αρκούδα είσαι. Τελείωνε. Λοιπόν, αν έχετε σκοπό να βάψετε το σπίτι σας,
χρησιμοποιήστε χρώματα μεγάλη και υψηλή καλλιπτικότητα, όπως είναι τα χρώματα Vitex. Θα τα βρείτε στο νέο κατάστημα Κοσμάγουλου στον Εύωσμο, η Θάκης 62 με Αντώνη Τρίση, με τηλέφωνο το 2310-303-173. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επαναρχόμαστε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Η αλαζονία μπορεί να είναι θανάσιμο αμάρτημα. Αλλά δεν φταίς εσύ που ο καφές σου από τα 7-7 είναι από κόκκους καφέ 100% αράμπικα και είναι τόσο μα τόσο τόσο. Stop! Μη γίνεις αλαζόνας. Ο εξαιρετικός καφές στα 7-7 δεν δίνει μόνο σε σένα, αλλά δίνει σε όλους μια θέση στον παράδεισο της απόλαυσης. Καταστήματα 7-7 παντού σε όλη την πόλη. Ο καθημερινός σου προορισμός για καφέ, χορταστικές σαλάτες και φρέσκα χειροποίητα σάντουιτς. 7-7 Taste like heaven. Να πας στο αυτοκίνητο για σέρβις. Ναι, Σωτηρία μου. Ποιος ξέρει πόσα θα πληρώσουμε πάλι. Ναι, Σωτηρία μου. Να πληρώσεις και την ασφάλεια αυτοκινήτου. Ναι, Σωτηρία μου. Άλλα λεφτά εκεί. Πληρώνουμε, πληρώνουμε. Ναι, Σωτηρία μου. Και έρχονται για τα τέλη κυκλοφορίας να μας αποτελειώσουν. Ναι, Σωτηρία μου. Να πληρώσεις και την οδική βοήθεια. Ναι, Σωτηρία μου. Άντε πάλι λεφτά και λεφτά και λεφτά. Πότε θα σταματήσουμε να πληρώνουμε. Ναι, δίκιο έχει, Σωτηρία μου. Γιατί θα είχα αδίκο. Ναι, όχι, Σωτηρία μου. Η πραγματική σωτηρία για κάθε ιδιώτη βρίσκεται στην υπηρεσία Hertz Operating Lease. Απόκτησε τώρα το αυτοκίνητο της επιλογής σου και όλα τα αναλαμβάνει η Hertz. Μπες τώρα στο Hertz.gr ή κάλεσε στο 2310-476-270 και βγες κερδισμένος με Hertz Operating Lease. Τα λέμε λαϊκά, γιατί όλα τα λεφτά είναι στο Λαϊκό. Αυτή την Τρίτη το διπλό jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 3.400.000 ευρώ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Η οικογένεια του Fiat Tipo μεγάλωσε. Γνωρίστε την σε τρεις τύπους αμαξώματος. Σεντάν, hatchback και station wagon. Και επιλέξτε τον τύπο που σας ταιριάζει. Αποκτήστε τώρα το νέο Fiat Tipo στην καλύτερη τιμή της κατηγορίας του. Από 11.990 ευρώ και με δώρο επιπλέον εξοπλισμό. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Fiat Σφακιανάκης, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 121, Πηλαία Θεσσαλονίκη. Στον δικό σου καφέ βλέπεις το μέλλον. Αν όχι, έλα στα καταστήματα Φορόλ και διεκδίκησέ το. Νέος μεγάλος διαγωνισμός με μία ετήσια και 10 εξάμηνες υποτροφίες στο ΙΕΚ Α και άλλες 2 επιδοτήσεις διδάκτρων στο Mediterranean College. Απλά παίρνεις τον καφέ σου από τα καταστήματα Φορόλ, συμπληρώνεις την ειδική φόρμα με τα στοιχεία σου και που ξέρεις, ίσως να είσαι ένας από τους μεγάλους τυχερούς. Μόνο στα καταστήματα Φορόλ με κάθε καφέ στρώνεις το μέλλον σου. For all coffees, for all dreams. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στις Οικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει. Εμστά λέγα Θάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του.
Ιντίκας. Πλακάκια και είδη υγιεινής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Φτίκας. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα. Πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310 905 503. Και στο πλακάκι κόλλα. Όχι, αρπακόλλα. Ναι, 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 παιδιά. Καλοκαιρινό τουρ στα Φρέτζιο. Καθημερινά, ναι. Μαζί μου δροσερές παρουσίες. Η Φουντελίνα, η Νοναμπέλα, η Στρασιατέλα. Το φιλαράκι μου ο Σόκο Βατόμουρο και... Παιδιά, μπάστα με τα φλάς. Λιώνει ο θείασος. Φρέτζιο. Αυτό το καλοκαίρι, βουρ για τουρ στα Φρέτζιο. Φρέτζιο. Παγωτά για καλομαθημένο. Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι, έχεις η κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα σου, ρε Χαϊβάνη. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσας. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαρασιόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως στις επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. 7 είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς Τέργιος Πετκανίτσα, τηλεφώνω 101 και Μάρκου Μπότσα Αργωνία. Πάτε εκεί για να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν θέλετε, αν έχετε μάλλον πρόβλημα, αν κλειδωθείτε έξω το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, ό,τι άλλο το οποίο μπορεί να δώσει λύση Κλειδαράς, πηγαίνετε εκεί και σας το λύνει. Έρχεται αυτός και σας το λύνει με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Καλησπέρα από τη χώρα της Τουλίπα, σύντροφοι. Ερώτηση ανεξάρτητα από το αν είναι καλός ή όχι ο Λουτσέσκου και ικανός coach. Πόσο χειρότερος δηλαδή είναι ο Δελιανίδης από τον Κλέοβατς, Λεβέκ και Κλέμε που είναι τραυματίες αυτοί οι ατάλαντοι? Τι συμβαίνει δηλαδή? Θα απαντηθεί. Ο Παναθηναϊκός και Γάμα Εθνική να παίζει, δεν διαγράφονται τα χρέη, λέει ο νέος νόμος για τις ομάδες. Ναι, το έχουμε πει αυτό. Το Δελιανίδη. Είπε, λέει. Ποιος λέει? Γιατί ο φίλος από την Ολλανδία λέει. Ναι. Πόσο χειρότερος είναι ο Δελιανίδης, λέει, ναι, από τον Λέοβατ και τον Λεβέκ και Κλέμε, λέει, όταν τραυματιστούν. Ναι, απαντώ εγώ. Ναι. Πόσοι θα φάνε από μια μεταγραφή που θα γίνει από τον Λέοβατ ή τον Λεβέκ, και πόσοι από τον Δελιανίδη και πόσα. Πόσο θα κινηθεί το χρήμα? Κινείται χρήμα, ξέρω. Λογιστικά, λογιστικά τον κάθε μεγαλομέτωχο μεγάλη ομάδα, τι το συμφέρει? Να κάνει υπερτιμολογήσει. Άμα θέλει να παρουσιάσει έξοδα, κάθε παράγοντα. Παρουσιάζει. Παρουσιάζει έξοδα. Ποιο το συμφέρει, ο Λεβέκ, ο Λέοβατ ή ο Δελιανίδη? Λογικά ο Δελιανίδη. Ο Λέοβατ. Ο Λέοβατ και ο Λεβέκ. Ναι. Και ο Κερμανίδη με τον Μπούζο τι ψάχνουν να βρουν? Και κλαίνει. Λένε τα Ελληνόπουλα και τα. Λένε τα αυτονόητα. Περνάει η Μέλισσα με τα Ελληνόπουλα και με τα Ετόπουλα. Καραγκιοζλίκια. Λοιπόν. Και ο Δελιανίδη, ο οποίο είναι Έλληνα και δεν κοστίζει, μια μεταγραφή που θα κοστίσει 400.000 ευρώ. Έχει προμήθεια, έχει κίνηση, έχει αυτό. Έλα, ράψε τον Άι. Το χρήμα. Εσύ, άμα είσαι παράγοντα ή άμα έχω ασχολιώσει με τον ποδόσφαιρο, το Δελιανίδη θα ήθελε ή το Λέοβατ? Αναλόγω τον τρόπο που και τώρα. Βράστα, αναλόγω. Εγώ, αν είχα τη δυνατότητα να πάρω τον Ακλή, δεν θα μπορούσα. Θα έπαιζε ο Δελιανίδης. Θα έπαιζε? Ο Δελιανίδης. Ο Δελιανίδης. Γιατί θα είχα συναισθηματικό δέσιμο. Τι θα είχε? Συναισθηματικό δέσιμο. Τα γουρούνια έχουν συναισθήματα. Από του εξωγήινου περισσότερο. Τέλο πάντων, εντάξει. Ναι. Ράπλε στον Άνι φέρουν την ΚΑΠΑ 20 Μπόκα για φιλικό και πανηγυρίζουν. Σαν τον Καρσία, ένα πράγμα που ήρθε με την ΚΑΠΑ 17 στην Κοζάνη για να παίξει φιλικό με την ΑΕΠ Καραγιανίων για οικονομική ενίσχυση. Τον Άρη τον είδες εχθές? Τον είδα, ναι. Τι είδες δηλαδή? Το παιχνίδι, το παιχνίδι. Τι κατάλαβες? Τι άποψη έχεις? Τι άποψη έχω? Το συμπέρασμά σου. Ότι έχει πολλά πράγματα να βελτιώσει. Αυτή είναι η απάντηση τώρα. Ναι. Δεν ενθουσιάστηκα σαν ομάδα. Αν εξαιρέσει τα τρεξίματά του. Ναι. Δεν είναι ακόμα ομάδα για μένα. Αλλά δεν μπορώ να το κρίνω από ένα παιχνίδι. Λοιπόν. Είναι αδιανόητο αυτό. Πολύ πιο αντρική ομάδα ο Άρης από πέρσι. Πολύ πιο καλή άμυνά του από πέρσι. Πολύ πιο δυνατοί, πιο αθλητές οι ποδοσφαιριστές του. Πιο ψηλή ομάδα από πέρσι. Η soft ομάδα η περσινή είναι πολύ καλύτερη η φετινή. Αλλά θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, γιατί λόγω αφραγγείας δεν πήρε καλό center for και καλό δεκάρι. Έχει δύο, ένα εννιάρι και ένα δεκάρι που θα βγάλουν, να πούμε, τον καρκίνο στο Λάριγκα. Θα φωνάζουν οι Αριανοί, θα φωνάζουν οι Αριανοί. 0-0-0-0-1-1-1-1-0-1-0.
Και άμα δεν αγοράσουν και καμιά δεκαριά παιχνίδια τα λιμά εδώ γύρω-γύρω, δύσκολα θα ανέβουν. Αυτό έχω να πω εγώ. Με το Στεφάνοβιτς αντιτά του και με το Διαμαντόπουλο σεντερφόρ, δύσκολα βγαίνει η ιστορία. Τα εξτρέμ τους είναι πολύ καλά, οι κόφτες τους πολύ καλοί νταΐδες, καλοί οι στόπερ τους, τα δεξιά τους, τα μπακ, τα αριστερά, ο τερματοφύλακας, ο Αναγνωστόπουλος θα αφήσει εποχή, πιο καλός από τον Κακομύρη, πως το λένε τον Καντιμύρη, θέλει παιχνίδια το παιδί, γιατί έχει και τα σωματικά προσόντα, μπορεί να βγει στο ποδόσφαιρο επάνω, θέλει δουλειά, αλλά κλοκλό, εννιάρι και δεκάρι δεν έχει ο Άρης. Αυτό λοιπόν, έχω να πω, αφήνει τώρα. Η Δώρα στέλνει... Ποια είναι η Δώρα? Δώρα Θάνου, ακροάτη. Η Δώρα Θάνου, τι θέλει. Στέλνει δήλωση, ναι, του Βαρδινογιάννη στα νέα. Τι λέει? Από δύο μέρες. Ναι, αυτό του είπα. Που, ναι, λέει ότι δεν θέλει καμία ανάμειξη. Ναι, και εσύ που το είδες ότι θέλει να δώσει λεφτά, αφού δεν θέλει να έχει ανάμειξη. Αυτό λέει η Δώρα. Άλλος φίλος. Έχει δίκιο ο Κόκκινος, θα πληρώσει και δεν θα αναμειχθεί για να βγει από πάνω και να τον προσκυνάνε. Επειδή έχει κόντρα και κρατάει μανιά του κομμένου συνέδραμα να το διώξουν. Μάλιστα. Καμία διαφορά δεν έχει ο Αλαφούζος, είναι μπροστινός του Βαρδινογιάννη. Ωραία. Αν δεν δοθεί από την οικογένεια, ναι, ούτε μισή μετοχή, δεν γουνιέται από τις παρκαριμένες του Βαρδί. Πάρα πολύ. Απάντηση. Ναι. Ωραία, παρακάτω. Ο οποίος λέει και κάτι άλλο. Ψάξτε, λέει, τι είπε ο Χατζηστεφάνου με τη μικρή Νεφέλη. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε σκουπίδια, φίλε. Ποιος είναι ο Χατζηστεφάνου? Δεν θέλω να. Τι, ποιος είναι? Θα βρωμίσω το στόμα μου. Τι είπε ο Χατζηστεφάνου? Τι είπε, ρε παιδί μου? Είπε να πεθάνει το κοριτσάκι. Ποιος είπε αυτό? Ο Χατζηστεφάνου. Μια κακιά αδερφή επιλέξει. Συγγνώμη. Αυτό είπε, ναι. Κάτσε, τι είπε αυτό το πράγμα. Αυτό είπε, γιατί, ναι, να το πει, τι είπε, για ποιο λόγο? Για να ασχολείσαι εσύ και εγώ μαζί του, ρε. Άμα θέλω να ασχοληθώ εγώ με αυτόν, τον πλακώνω και τον κάνω μαύρο. Ωραία, αυτό. Πού είναι, πού μένει αυτό? Αθηναίος. Αθηναίος είναι. Έχει κότσια να πάω το βουνό να τον κάνουμε μπαούλο. Τι είπε, ο καθένα μπορεί να λέει. Επιπτώσει έχει. Πάμε παρακάτω. Είναι ανάρτηση η οποία έγινε στα μέσα την είδα. Στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Δεν τον πλάκωσε κανένα. Αυτός έλεγε, ναι, ότι επειδή είναι έτσι το σύστημα υγείας και επειδή τους ψηφίζετε αυτούς και μας κάνουν έτσι. Με ποιο τρόπο το είπε ο άνθρωπος? Μπορεί να το είπε με άλλο τρόπο, εγώ δεν το άκουσα. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι τόσο ευρύ. Τι είπε ο άνθρωπος κανονικά? Δεν μπορεί να έπιασε ένα μωράκι να πεθάνει. Έτσι είπε εσύ. Ναι. Θα δούμε. Εγώ έχω επιφύλαξη. Δεν μπορεί, Γιάννη, να πει... δεν μπορεί άνθρωπος να το πει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο Γιάννης μου λέει να κάνω μια προσευχή να γίνει καλό Ηρακλής. Ναι. Όσες προσευχές και να κάνω. Πάλι να κάνει θαύμα. Αν η οικογένεια. Ναι. Δεν είναι μια γροθιά, δεν γίνεται. Γροθιά να είναι μια γροθιά. Καλησπέρα, παιδιά. Γνωρίζετε αν προβλέπετε από το νερό. Το ρεπορτάζ δεν το έπεσε όμως. Είσαι φίλος με τον Κατσιαμπή, δεν το έπεσε. Όλα. Πού αν... ήταν προχθές ο Κατσιαμπής? Κάτσε, αυτό. Να έρθει το βίντεο replay. Αν έρθει πάντως, ναι, όλα τα μάτια θα έχουν 10 λεπτά καθυστέρηση. Γιατί δεν είπε ότι παρακαλώ. Το περίφημο διαιτητών που έχουμε. Καλή συνέχεια, Μπάμπη. Έγινε μια διερευνητική επαφή. Γιατί δεν το έπεσε? Δεν παρακάλεσε. Εσύ τα παρουσιάζει όπως θέλει. Έγινε μια διερευνητική. Και έναν ακόμα δεν πρέπει να ήταν ο Γιάρης. Τους Γιάρης, μπράβο, ευχαριστώ. Τα ξέρεις και δεν τα λες. Πήγα και παρακάλεσαν. Δεν παρακάλεσαν. Ενδιαφέρθηκαν. Πήγαν και παρακάλεσαν. Κάναν διερευνητική επαφή. Τώρα, ρε, εσύ παρακαλάς. Πήγαν και παρακάλεσαν αυτόν που διέλυσε τον Αγροτικό Αστέρα και τον πήγε στη Γάμα Εθνική. Και τον είχε για να παίζει ο γιος του μπάλα. Και καλά έκανε. Ένα πολύ καλό επιχειρηματία. Πήγαν και του είπανε να πάνε εκεί Γάμα Εθνική με τα χρέη και να κτλ. Τον παρακάλεσαν. Αυτοί έχουν ανάγκη, αυτός δεν έχει ανάγκη, αυτός παίρνει ό,τι θέλει. Έχει λεφτά, έχει καλή επιχείρηση, είναι σωστός επιχειρηματίας. Δεν τα βρήκε με τον ερασιτέχνη του Αγροτικού Αστέρα που ζητούσε εκεί διάφορα. Οκ, okay, boy. Δεν το έπεσε όμως ότι ο φίλος ο Κατσιαμπής πήγε παρακάλαγε τον Θεοδωρίδη του Αγροτικού Αστέρα. Το έπνιξες. Την έπνιξες την κουνέλα. Σε λίγο να πάρουμε το δάσκαλο. Σε λίγο. Βάλτε, ναι, γυαλιά σου. Ναι. Και από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να πω περισσότερα και διάβαστο. Δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Τι γυαλιά να βάλω και τι να διαβάσω μικρά. Δεν θα το διαβάσει στον αέρα. Δεν θα το διαβάσει στον αέρα, όχι, ούτε για αστείο. Δεν θα το δώσει το σκουπίδι αυτό αξία. Ναι. Εντάξει. Ναι. Ούτε για αστείο. Ούτε για αστείο. Δεν λέει για το παιδάκι τίποτα. Πώς δεν λέει? Δεν λέει για το παιδάκι τίποτα. Δεν λέει για το παιδάκι τίποτα. Δεν συνεχίζεις. Από κάτω. Ναι. Ναι, δεν το κατηγορεί τους πολιτικούς. Σόφο σε όλου. Ναι, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Δεν λέει να ψεύτες για το παιδάκι. Δεν λέει να πεθάνει το παιδάκι. Ψόφο στους πολιτικούς λέει. Παραποιείται τα γεγονότα. Βρίζει τους πολιτικούς που γλύφεις εσύ τους Βενιζέλους. Και έτρωγες και τα τσίπουρα. Κοροϊδεύει την κίνηση που κάνουν οι άνθρωποι, ναι, να βρουν χρήματα. Όχι. Καλά. Κοροϊδεύει το σύστημα. Ναι. Αλλά επειδή είστε. Πώς το λένε. Δεν αντιλαμβάνεστε τα πράγματα. Πόσες είναι οι αισθήσεις του ανθρώπου? 5 δεν είναι. Ε, η έκτη αίσθηση δεν λέμε. 5 δεν είναι, που ούτε ξέρεις. Υπάρχει και ταινία. Εσύ 3 αισθήσεις δεν έχεις. Υπάρχει και ταινία. Είστε, δεν είπε ποιος πρωταγωνιστής στο Six Feeling. Six Feeling. Μην με κάνεις επίδειξη γνώση, ωραία. Δεν ξέρεις πόσες είναι οι αισθήσεις.
Η έκτη αίσθηση έγινε και ταινία και πολύ ωραία ταινία. Ναι. Ψυχολογικό θρίλερ. Με Μπρους Γουίλις. Ναι, ναι. Πολύ καλή. Το θυμάσαι. Το θυμάσαι. Βέβαια το θυμάμαι. Με το παιδί που έλεγε. Ναι, ρε, μην μα κάνει επίδειξη τώρα. Άστο τώρα. Δεν το ξέρει το έργο. Πάμε παρακάτω. Εσύ ήξερε ελληνικέ ταινίε. Πάμε παρακάτω. Τα γορούνια έχουν συναισθήματα, αλλά άμα δουν έναν άνθρωπο λιποθυμό του κατασπαράζουν. Το ίδιο και ο κόκκινο. Άμα δει γορούνι ψημένο του κατασπαράζει κι αυτό. Άμα δω κάτι γορούνια σαν και ένα Γιώργο Μαλαμή, ειλικρινά τα κατασπαράζουν. Γιώργο Μαλαμή. Κιμ Γιονγκούγκ Ραπτοπουλούν μετανοείται. Έμαθε τι γίνεται. Ο Σταρόβας με την ώρα του στην ώρα για μπλε σε άλλο ραδιόφωνο είπε: δέχτηκα πρώτη από τη διοίκηση του Βόλεϊ για να κάνουμε συναυλή ώστε να ενισχυθεί οικονομικά η ομάδα. Για το Βόλεϊ. Ο Σταρόβας, ο άλλος ο Γρηγόρης, Αρναούτογλου. Ο Αρναούτογλου, αλλά ο μεγαλύτερος Ηρακλειδέας, ο Ρέμος. Ο πιο διάσημος και ο πιο δυνατός Ηρακλειδέας θα έπρεπε η οικογένεια του Ηρακλή αντί να του λέει νηφούλα να σε δούμε και να τον βρίζει για επειδή το ζηλεύει και ένας από αυτούς που το ζηλεύει είσαι και εσύ. Λοιπόν, το ζηλεύω. Ναι. Το ρέμο. Το ρέμο, ναι. Το ζηλεύετε. Το ζηλεύω. Γιατί είναι επιτυχόν γι' αυτό. Επιτυχών. Λοιπόν, το ζηλεύετε, ναι. Είναι τρομερός καλλιτέχνης. Μη άστατα. Ναι, άστατα. Είναι ο πιο αποτυχημένος άνθρωπος που πέρασε από τη διοίκηση του Ηρακλή. Καλά. Ό,τι και αν είναι. Ας μας πει. Ό,τι μη. Ας μας πει τι έγινε και γιατί υπογράψαν την απαλλαγή του Πανουδάκη. Σιγά τι έκανε. Τι έκανε. Τι έγινε με τον Πάμπη του Ξανθόπουλου. Ναι, και τι έγινε ο Πάμπη. Και πόσα, χρόνια, πόσα χρήματα λείψαν και γιατί. Γιατί τα έφαγε ο Ρέμος. Τα κλέψε ο Ρέμος. Είπα εγώ ότι τα κλέψε. Άρα λοιπόν τι έγινε. Ας μας πει γιατί μπήκε μέσα. Τι να σε πει, ρε. Να μου πει γιατί μπήκε. Τι να σε πει ο άνθρωπος. Είναι αυτή τη στιγμή ο ναός του Ηρακλή. Μπορεί να φέρει έναν ζαβό γιο ενός επιχειρηματία που πάει και τραγουδάει εκεί ενός Άραβα. Πόσοι ζαβηγοί έχουμε εδώ. Έχουμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν λέμε μόνο ονόματα. Ένα ζαβό γιο να του κάνει δώρο μια ομάδα. Να σωθεί ο Ηρακλής. Τι κουνιέσαι εκεί με τη φαρδιά τη μέση. Κάθεσαι εκεί στην καρέκλα και περιμένεις. Έχεις φαρδιά μέση. Τι περιμένεις. Ο Μπιφτέκης τι περιμένει. Ο Κατσιαμπής πήγε στο Θεοδωρίδη. Δεν μπορεί να πάρει το αεροπλάνο εκεί να πάει στον Άμος. Ναι, μας πώς λέγεται εκείνο το βρωμό παροκάτω εκεί πέρα που μαζεύονται εκεί όλοι οι πλούσιοι να πάω παρακαλέσουν το Ρέμο. Ακείνο είναι το μυστικό του Ηρακλή. Εκείνο είναι το μυστικό του Ηρακλή. Παρακαλάει ο Τουτσιάρης τώρα και ο Κατσιαμπής. Και πώς τον έκαναν. Το Λάκης ο Παπαϊωάννου, τον άλλο που διέλυσε τον Αγροτικό Αστέρα, πάρει τον Ηρακλή στη Γάλα. Ρωτάει ο Κυριάκος ο Πανταζής. Ο Πανταζής. Θέλει να σε ρωτήσει πού στηρίζεις. Ναι. Όλα αυτά τα οποία υπονοείς για τον Βλάνταν Ίδης και τον Ολυμπιακό από Δευτέρα. Το Λάνταν. Ναι. Βλάνταν. Βλάνταν. Να έχει υπόψη του ο φίλος ότι εγώ με Αθήνα μιλάω πολύ συχνά καθημερινά. Οπότε εσύ που θες να είσαι μέχρι το Λιτόχωρο και να έχεις πληροφορία δεν είναι μόνο ο Ίβιτς, είναι και ο Πογέτη, είναι και άλλοι προπονητές. Δεν είναι και ο Πογέτη, είναι ο Ίβιτς, είναι και άλλοι προπονητές. Αλλά είναι και ο Ίβιτς. Και έμαθα επίσης ότι το έμαθε ο Σαββίδης και την ψώνησε. Ο Ιβάν. Γιατί ενδιαφέρθηκε ο Ολυμπιακός για τον Ίβιτς. Αλλά εγώ σας το είπα. Ότι ο Ίβιτς είναι προπονητής. Δεν είναι παόξης, Γκαρσία. Να κάνει λαλαλα για 1200 ευρώ να τον έχω στη δεύτερη ομάδα. Είναι προπονητής. Ούτε Κάομπα ο Ηλίκια με τη θύρα 4. Ούτε και ο Πάοκ και σάλια. Και σου λέει, ανοίγω πόρτες. Κατάλαβες το έργο. Και ο αδερφός του που είναι μανατζαρέος εκεί και έχει τα παρεδώσε, τον ακούει. Είναι μεγαλύτερος αδερφός. Αυτή είναι τα σόγια να έχει καλά σόγια. Κατάλαβες, μην έχει φύρα σόγια, να έχει τον Ίβιτς τόνον μεγάλο, να σε βοηθάει. Τι με κοιτάς, ρε κόκκινο. Δεν σε κοιτάω. Α, μην με κοιτάς. Ναι. Είναι τυχαίο που αναμίχθηκαν να παδί με διοικητικά Ηρακλής, Άρης, Παναθηναϊκό, οι ομάδες είναι στον πάτο. Όχι, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Όχι, καθόλου τυχαίο δεν είναι. Με τη λογική σου κόκκινε, δίνοντας ο καθένας από 10 λεπτά θα μαζεύουμε 100.000 να σώσουμε μια φτωχή οικογένεια. Ξεκινάμε. Ό,τι θέλεις. Αν και κριτικάρω κάποια φορά στον κόκκινο, στο θέμα του Παναθηναϊκού έχει δίκιο. Λέει, ποτέ η οικογένεια Βαρδογιάννη που είναι παραδοσιακή πολυ... πότε η οικογένεια Βαρδογιάννη που είναι παραδοσιακή πολυεκατομμυριούχη θα πληρώσουν. 2,74 δεν απαντάω ειλικρινά. Γιατί δεν απαντάς, ε? Δεν απαντάω. Έκανες λάθος, γιατί. Πες το. Δεν έκανα κανένα λάθος. Τι, σένσε τι λέγει. Ζώνος, επειδή σε είπε ζώνο. Έχεις ευαισθησίες. Να απαντήσω ένα ηλίθιο. Γιατί είναι ηλίθιος άνθρωπος. Γιατί είναι ηλίθιος. Γιατί είναι ηλίθιος. Γιατί πλήρωσε ένα ευρώ. Ναι. Και τι είσαι. Για να βρήσει. Δεν σε έβρισε. Όταν σε λέει φελέ και ζώο τι είναι. Τι είναι αλήθεια λέει.
Τι σε είπε, ζών. Για τον εαυτό σου μιλάει. Γιατί δεν έρχεται να μου το πει. Γιατί δεν έρχεται να μου το πει. Τώρα πάλι να σε ρωτήσω. Γιατί δεν έρχεται να μου το πει. Θα σου δώσω μια γροθιά και σπάσει. Γιατί δεν έρχεται να μου το πει από κοντά. Πώ, αφού είσαι από το Facebook, μάλλον. Γιατί δεν έρχεται να μου το πει. Γιατί έχετε τα Facebook εσεί, γι' αυτό. Γι' αυτό. Γιατί όλη μέρα είστε στα Facebook, γι' αυτό. Όχι. Έτσι μάθατε. Εγώ θέλω να έρθει και να μου το πει. Τι να έρθει, αφού είχε το Facebook, γιατί να έρθει. Να έρθει και να μου το πει. Άσε, και ο άλλο ήρθε και ο κλαδά καθάρισε. Μη, άσε. Πότε έγινε αυτό. Άσε, μην έρθει. Πες καμία καινούργια ιστορία. Τι καινούργια ιστορία. Όλα ίδιε ιστορίε. Τι να καινούργια. Κάνουμε τώρα. Βγάλε κάτι καινούργιο. Τι να βγάλω κάτι καινούργιο. Καλά που δεν είχε ρεπό ο κλαδά εκεί τη μέρα. Κάνα καινούργια. Έματα θα είχαμε. Όλα τα ίδια πράγματα. Άσε, μα και μαγκέ από μακριά τώρα κάνει τον ακροατή, τον κάνει μαγκέ. Με κούρασε. Λοιπόν, με τον Ηρακλή υπάρχει πιο σοβαρό πρόβλημα. Να το μάθω. Το οποίο αφορά τον μπάσκετ του Ηρακλή. Ναι. Ο Πανιόνιος πήρε πάλι παράταση μία εβδομάδα για το θέμα του αν θα συμμετέχει στην Α1. Σε ρωτάω, αν ήταν ο Ηρακλής στη θέση του Πανιόνιου, ναι, τι θα γινόταν. Πού να ξέρω εγώ, ρε. Τι πού, νόμως? Να ξέρω, πού να ξέρω. Η ιστορία δεν σου. Πάρ' το δάσκαλο τηλέφωνο, έχουμε αγώνες. Η ιστορία. Τον έχουμε το δάσκαλο. Η ιστορία δεν σου έχει δείξει. Δεν μου έχει δείξει η ιστορία. Λοιπόν, πριν πάμε στο δάσκαλο, έχουμε αγώνες στα Σκόπια και τους διαφημίζουμε κιόλας. Η να, ιστορία δεν σου έχει δείξει, ναι, γιατί ναι, αλλάζει κουβέντα. Εντάξει. Στα Σκόπια. Ναι, περίμενε λίγο. Στα Σκόπια. Και μετά τα Σκόπια θα πάμε στην κυρία Μέρη να φάμε στην Πορφύρα που είναι χορηγός μας στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, να πιω, φάμε ένα ωραίο πιάτο με θαλασσινά και ένα ποτήρι τσίπουρο και να μάθουμε πόσα γράδα είναι, γιατί εσύ ανάλογα τα γράδα πίνεις το τσίπουρο μόνο με 5 ευρουλάκια. Είναι προσφορά της καθημερινής. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Εντάξει. Εντάξει, κόκκινε. Σε πάω στην κυρία Μέρη. Τον έκανε πάντα το χορηγό σου. Ναι, τον έκανα πάντα το χορηγό μου. Σε πειράζει. Πάμε στο Δημήτρη. Το ζέλο. Πάμε στο Δημήτρη. Πάμε στο Δημήτρη. Πάμε στο Δημήτρη. Καλησπέρα. Γεια σου Δημήτρη. Έλα Δημήτρη. Καλησπέρα Γρηγόρη, μ' ακούτε. Εσύ παίζεις. Εσύ αγωνίζεσαι. Όχι. Δεν αγωνίζομαι εγώ. Εσύ που τα λέει αυτός μας έχει μπερδέψει. Άκου. Λοιπόν, να πούμε τα πράγματα από την αρχή. Αύριο στα Σκόπια, 23 του μηνός, αγωνίζονται δύο Έλληνες επαγγελματίες πυγμάχοι μέσα στο καζίνο Φλαμίγκο. Η βραδιά λέγεται Boxing Night. Αγωνίζεται ο Θοδωρής ο Μπουκάκης και ο Παναγιώτης ο Ματράγκος, δύο Έλληνες επαγγελματίες πυγμάχοι από το Fight Gym του φίλου μου του Δημήτρη του Πουρουτζόγλου. Την αποστολή θα συνοδεύσω και εγώ με τον Σάκη Σωτηράκη, σαν μέλη της ελληνικής αποστολής. Αντίπαλοι μας είναι ο Ντένις Μαρεκόφσκι από τα Σκόπια και ο Φίλιπ Στάνκοβιτς από τη Σερβία, δύο πολύ έμπειροι πυγμάχοι με πολύ καλό ρεκόρ σε νίκες και ισοπαλίες. Θα είναι δύσκολα παιχνίδια, θα είναι ένα φανατισμένο κοινό. Ελπίζουμε οι αγώνες να διεξαχθούν στα πλαίσια τα αθλητικά, να μην έχουμε έκτροπα, να μην έχουμε να είναι ένα θέαμα το οποίο θα το απολαύσουν όλοι οι φίλαθλοι που θα βρεθούν, Έλληνες, Σέρβοι και Σκοπιανοί. Φίρομ, μπορεί να μιλήσει. Μακεντόνια, πώς θα είναι. Μπορεί να μιλήσει. Αυτό, κάτσε να μπορώ το... να τελειώσω λίγο. Ναι, δάσκαλε. Μπράβο, την παρέμβασή μου. Λοιπόν, ελπίζω όλοι οι αγώνες να τελειώσουν με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για τους δικούς μας τους Έλληνες πυγμάχους, οι οποίοι πηγαίνουν πανέτοιμοι, θα είναι ήδη στις 3 η ώρα εκεί για τη ζύγηση και στις 7 για τη δεύτερη ζύγηση σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο θέμα με τα κιλά τους και θα υπάρχουν κανάλια από τη Σερβία, τα Σκόπια και την Ελλάδα τα οποία θα καλύψουν το γεγονός. Δεν μου λες, αυτό το ζώο δίπλα μου, όμως το ζυγίζαμε. Αυτός θέλει την πλάστικα που βάζουν τα φορτηγά, ρε. Όχι, θέλει εκείνες τις ζυγαριές. Θυμάσαι παλαιότερα που περνούσαν με τα αγροτικά αυτοκίνητα να πουλήσουν καρπούζια. Τα σύνορα, που... τα σύνορα που είχε. Όχι, που είχε, ρε παιδί μου, τις ζυγαριές. Και κλέβαν όλοι. Που ξέρεις, την έπιανε με το σίδερο και ήταν δεξιά και αριστερά, έβαλε το ζύγι. Όλοι οι νεράδες κλέβανε. Πού να. Τέτοια, μόνο με τέτοια ζυγαριά μπορεί να ζυγίσει. Να πούμε και τα καλά του, ότι είναι ανελιπώς στην προπόνηση σχεδόν καθημερινά. Υδρώνει, έτσι, και είναι συνεπέστατος αθλητής ο Κωστής. Να τα πούμε και τα καλά. Να μην λέμε μόνο τα στραβά. Ενώ ο κόκκινος έρχεται μόνο τα ψήνεις στους ζουκάκια. Λοιπόν, το δεύτερο γεγονός το οποίο θα αναφερθώ και θα κλείσω είναι οι αγώνες στο κλουβί στο Βελίδιο στις 11, συγγνώμη, στις 4 11, 4 Νοεμβρίου. Α, θα πάμε στο κλουβί κόκκινε. Το MCP7 με πολύ δυνατούς αγώνες. Στο κλουβί με τις τρελές. Ναι. Μπράβο. Ναι. Με πολύ μεγάλους δυνατές και δυνατούς αθλητές. Στο κλουβί του MCP στο Βελίδιο, όπου θα αναμετρηθούν εκτός από τον Γιάννη Αρζουμανέβη, τον πολύ γνωστό πόντιο Έλληνα αθλητή, ο οποίος θα παίξει σε αγώνα γκράμπλινγκ αυτή τη φορά, και πολλοί άλλοι αθλητές οι οποίοι θα εκδικήσουν ζώνες, παγκόσμιους τίτλους,
αλλά και θα ξεκαθαρίζουν και διαφορές από παλαιότερες αναμετρήσεις τους. Δηλαδή θα έχει αγώνες ρεβάλ. Ακρατάνε και μανιάτικα σε αυτά εδώ, ε. Μπράβο. Επίσης θα έχει και ένα αγώνα αντοχής και δύναμης που ονομάζεται Strength Challenge, δηλαδή πρόκληση δύναμης. Σαν αποκλειστικότητα σας αναφέρω ότι θα αναμετρηθώ και εγώ σε αυτήν. Γι' αυτό έφερε εκείνο το λάστιχο να πούμε στο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Για να προπονηθώ στον ελεύθερο χρόνο μου. Α, θέλω να με δώσει και εμένα να βαράω το λάστιχο εδώ. Να σε δώσω να βαράω το λάστιχο και εσύ να ξεσπάσει εκεί. Λοιπόν, αφού τον οπότε... έχει, συγγνώμη, για σάκο του box, πού να ξεσπάσει. Για σάκο, για σάκο του box και αυτά στο γυμναστήριο, στην Κρήτη 49. Έτσι, μπράβο. Με τηλέφωνο το. Με τηλέφωνο το 2310 και 023900. Λοιπόν, δεν μπόρεσα σήμερα να είμαι εκεί να κάνω εκτενέστατο ρεπορτάζ. Τα είπαμε λίγο τηλεφωνικά. Από εβδομάδα με τον γυναιμόνα σου, αφού δεν ήρθες εδώ πέρα. Μπράβο, σας ευχαριστώ για όλα. Τα λέμε αύριο στα Σκόπια με νικηφόρα αποτελέσματα και ευχηστείτε μας καλή τύχη. Εσύ, Γρηγόριο, όχι ο άλλος ο Γκαντέμι, σε παρακαλώ. Με την ευχή του Θεού να πάνε όλα καλά. Γερή να γυρίσετε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να πάμε και να γυρίσουμε. Να είσαι καλά, γερή να γυρίσετε. Λοιπόν. Έγινε, λέει, μια επαφή διερευνητική ο Λάκης, από μια αλλά επαφή, δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Από μια επαφή μέχρι το πήγανε και τον παρακαλούσαν, υπάρχει διαφορά. Ωστόσο πρέπει να πω ότι ο κύριος Θεοδωρίδης έδειξε να έχει διάθεση βοήθειας. Πήγαν για βοήθεια. Κατάλαβες τα γάρι, να μετράς τις λέξεις. Άντε και βοήθεια να υπάρχει. Περίμενε, για να μιλάμε σοβαρά τώρα. Ναι. Τι βοήθεια να δώσει. Τι βοήθεια να δώσει. Ναι. Εγώ αν ήμουν τι θα έκανα. Λέω ότι μπορεί να δώσει βοήθεια. Ναι. Τι μπορεί να κάνει. Να πάρει την ομάδα με χρέη. Ποια ομάδα. Αυτή την ΑΕ Ποντίον. Δεν μπορεί η ομάδα από τη στιγμή που έπεσε γάμα εθνική. Ναι, τι δεν μπορεί. Θα πρέπει να μείνει εκεί 3 χρόνια. Πάμε παρακάτω. Γιατί σε πειράζει να μείνει 3 χρόνια. Αυτό να 3 και 2, 5. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Πάμε παρακάτω. Τι 3 και 2, 5. Δεν υπάρχει αυτό, ρε φίλε, προχώρα. Άρα να μην πάνε, να μην βοηθήσει δηλαδή. Ρε φίλε, προχώρα. Για ουσιαστικά πράγματα να μιλήσει. Να πάρει αφημί. Παίρνει αφημί. Παίρνει. Πότε θα κάνει ομάδα. Πότε θα κάνει ομάδα. Ναι. Θα ζητήσει μια παρατασούλα. Την άλλη εβδομάδα αρχίζει το πρωτάθλημα. Πότε θα πάει, ποιος θα πάει. Άρα που καταλήγουμε. Ανέφικτο. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αυτό είναι ανέφικτο. Ναι. Αυτό αν γινόταν πριν. Ναι. Από 20 μέρες ένα μήνα. Ναι. Και ένα μήνα. Ένα μήνα, ναι. Και 20 μήνες. Άρα λες είναι ανέφικτο. Είναι ανέφικτο. Πάει τελείως. Αδιανόητο. Άρα πάμε αλφα. Γιατί υπάρχει. Άρα πάμε αλφα. Όχι, ούτε αυτό, ούτε αυτό είναι. Ούτε αυτό, ούτε αυτό θέλεις. Εγώ λέω το απευκταίο. Ποιο είναι το απευκταίο. Δηλαδή το χειρότερο. Αυτό είναι ουτοπικό το ένα. Το άλλο γιατί δεν το θες. Θα σου πω. Επειδή δεν το θέλω μπιφτέκεις. Να σε πάει. Αν δεν σε ενδιαφέρει. Δε δε ούτε ο μπιφτέκης. Δεν θέλει να πάει ο μπιφτέκης. Δεν θέλει να πάει ο μπιφτέκης στους αμπελόκηπους. Γιατί θέλω, δεν θέλει να πάει. Εγώ θέλω. Τι θέλεις. Τι θέλεις. Ο Ηρακλής να είναι καθαρός και ωραίος και ωραία τεχνική η ομάδα. Ναι, ναι, καλά, καλά. Και να έχει μια στιβαρή και σοβαρή διοίκηση. Και εγώ θέλω μια Πόρσε Καρέρα. Άσε και. Τα εφικτά λέμε θα μιλάμε εδώ τώρα. Δεν είναι, είναι εφικτό. Πες τον τρόπο. Με ποιο τρόπο. Ο τρόπος είναι. Για πες τον τρόπο. Μπορεί να ενοχλεί. Είναι προτιμότερο ο Ηρακλής να μην παίξει πουθενά φέτος γιατί δεν προλαβαίνει. Αυτή είναι η πρότασή σου. Από τον έκτη. Ναι, αυτή είναι η πρότασή σου. Εντάξει, τελείως. Και ο Ηρακλής, ναι, σε μια συνεννόηση με το Υπουργείο Αθλητισμού, ναι, του χρόνου να παίξει γάμα εθνική. Πώς θα παίξει γάμα εθνική. Τι σε νοιάζει. Πώς μπαίνει. Θα παίξει. Πώς θα παίξει. Θα παίξει. Θα μετά σε παίζει και φέτος. Πώς θα υπάρξει. Με συνεννόηση. Σωστά. Σωστά. Τι αβάντα θέλετε από το ΣΥΡΙΖΑ. Αβάντα, τι υπουργείο. Από αυτούς οι οποίους μας διαλύσανε 10 φορές. Μόλις σας διαλύσατε. Πώς διαλύσατε μόνοι μας. Μόλις σας. Ο παράγοντάς σας σας διέλυσε. Ποιος παράγοντας. Ο Παπαθανασάκης. Και γιατί δεν το έκανε τον Ιούνιο και το έκανε Σεπτέμβριο. Τον Ιούνιο. Εσύ το λες τυχαία το έκανε. Όπως τι δεν το έκανε. Δικό σας ήταν. Δικό σας ήταν. Εσείς τον κάνατε αβάντα. Εσείς λέγατε. Όχι εγώ. Άσε τώρα. Δεν λέω για σένα. Δεν λέω για σένα. Σε μένα θα πάτε. Οικογένεια τον έκανε. Σε μένα θα πάτε. Εσύ δεν είσαι οικογένεια. Γιατί. Εσύ δεν είσαι οικογένεια. Για ποιο λόγο εσύ. Για ποιο λόγο αυτό θα πάω να ψηφίσω. Άλλαξα γνώμη. Ναι. Θα πάω να ψηφίσω. Και στο Μακεδονικό. Για ποιο λόγο. Και στο Μακεδονικό. Δύο. Κακό είναι, ναι. Ό,τι θες τι. Μόνο εσύ θα σε μπαϊσέξουλα. Μπαϊσέξουλα οπαδός. Μπαϊσέξουλα. Τέλειος. Όχι οπαδός, είμαι μίας ομάδος. Δεν αλλάζω. Στο Μακεδονικό γιατί ψηφίζεις. Λόγω του Παύλου. Για το αφεντικό. Εννοείται. Γλύφεις το αφεντικό. Γλύφεις το σκύλο εσύ το αφεντικό. Είσαι ο πρώτος που το γλύφει. Δεν έχει σκύλο. Τον έφαγες λάχανο. Ναι. Τον έφαγες, τον καθάρισες. Άλλα θέματα. Μια φορά που δεν. Πάει ο Ηρακλάκος. Θα πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Ο Ηρακλάκος πάει. Πάει ο Ηρακλάκος. Άκου να δεις, όταν μιλάς για τον Ηρακλή. Καλύτερα να διαλυθεί παρά να παίξει στην Α1 για να είσαι 2 χρόνια β' εθνική. Η πιο καλή πρόταση, η πιο καλή πρόταση που έχει γίνει είναι από τον. Πώς το λένε του μπάσκετ. Πώς το λένε. Κύριος Δρακόπουλο. Τον κύριο Δρακόπουλο. Έχω το δικαίωμα να έχω τη γνώμη μου. Εγώ δεν έχω δικαίωμα να έχω τη γνώμη μου. Ωραία. Γιατί εγώ και επειδή είπα, δεν το θέλει. Και επειδή δεν το θέλει θύρα 10. Πάει να πει ότι πρέπει να συμφωνώ. Εγώ είπα ότι εγώ συμφώνησα με τη θύρα 10. Ναι. Αυτά λέει η θύρα 10. Δεν θέλει την Α1. Πώς συμφωνούμε. Μα δεν θέλει την Α1. Δεν θέλει άλλο αφημί. Ναι. Δεν θέλει άλλο. Όταν πήρατε την ΑΕ Ποντίον, το ήθελε. Δηλαδή, συγγνώμη, έκανε μια φορά ένα λάθος, πρέπει να το κάνεις 100 φορές. Α, μάλιστα, εντάξει, καλά. Εντάξει. Λάθος είναι αυτό. Ρωτάω. Λοιπόν, απάντησέ μου. Λάθος δεν είναι σίγουρο το ότι κέρδισε ο Άρης, γιατί σε αμφέβαλες. Με το ζόρι κέρδισε. Και η ασκή. Και άμα δίνε το πέναλτι στον Πανεγιάρο, σου λέγω εγώ μα κέρδισε. Κέρδισε.
Πήρε ο κόσμος το χιλιάρικο. Πήρε ο κόσμος το χιλιάρικο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 2310-596-690 και κερδίστε 1000 ευρώ έκπτωση σε οποιοδήποτε μοντέλο Hyundai ή Kia. Εντάξει. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, στην εταιρεία Σκιάδης Μπαροδήμος, εκεί όπου τολμάν πραγματικά. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένο στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Back to school, back to work. Mega Outlet. Το μεγάλο φθινοπορεινό μπαζάρ συνεχίζεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Μασούτης. Εδώ για σένα και με μεγάλες προσφορές. Πέμπτη έως Σάββατο. Προϊόντα πλυντηρίου πιάτων φέρει ένα συν ένα δώρο. Όλα τα προϊόντα Παντέν 40% φθηνότερα. Μαλακτικά σου πλυν ούλτρα 1,5 και 2 λίτρων 50% φθηνότερα. Προϊόντα Viacal, Swiffer και υγρά πιάτων φέρει 780 και 900 ml 30% φθηνότερα. Σκύπ σκόνη, υγρό, κάψουλες, πανίσχυρο μικρό, η συσκευασία μόνο 6,90. Μασούτης, εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Και ακόμα προϊόντα καθαρισμού Βιλέντα 40% φθηνότερα με τη MasCard. Ήταν δύσκολο αλλά τα κατάφερα. Εξόφλησα την εφορία μου μια και έξω. Α, για μένα ήταν πανεύκολο. Την εξόφλησα 12 και έξω. Εξοφλήστε και εσείς την εφορία σας σε έως και 12 άτοκες δόσεις με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις στο 181818 και στο www.nbg.gr. Ο μεγαλύτερος τεχνητός καταράκτης στον κόσμο βρίσκεται στη Σιγκαπούρη. Έχει ύψος 35 μέτρα και είναι μέσα σε ένα τεράστιο γυάλινο θόλο. Στην Ελλάδα, όταν θέλουμε κάτι φυσικό, δεν συμβιβαζόμαστε με τεχνητές απολαύσεις, έχουμε πιο φυσικές επιλογές. Νέα Lux Cola Plus and Light. Η μόνη light cola με 100% φυσικά γλυκαντικά. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς τεχνητά γλυκαντικά, χωρίς τεχνητά διλήμματα. Νέα Lux Cola Plus and Light. Αλλάζει το τοπίο με τον πιο φυσικό τρόπο. Δοκιμάστε την τώρα. Έχεις βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και θέλεις οικονομία στα καύσιμα και μέγιστη απόδοση? Για τέλεια καύση, καθαρισμός BEC. Εξειδικευμένο μηχάνημα για BEC άμεσου ξεχασμού, διάγνωση και επισκευή. Injection Service. Ιδιώτες και επαγγελματίες, κάντε μια βόλτα στο ανακαινισμένο συνεργείο μας Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. Πληροφορίες 2310-933-787 και injectionservice.gr. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στην Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης ρε φίλε, αυτό είναι Φραγκφούρτης, α, τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα, εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ, Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια άρωματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939. Αφίλα Αμπριακού. Θέρμανση, κλιματισμός, υδυγιεινής, υδραυλικά. 40 χρόνια πρώτη. Τώρα και στη Λιανική. Με μεγάλη γκάμα προϊόντων, άμεση διαθεσιμότητα και εξυπηρέτηση αυθημερών. Για τον τεχνικό και τον ιδιώτη, με τιμές αξεπέραστες. Αφίλα Αμπριακού. Θέρμανση, κλιματισμός, υδυγιεινής, υδραυλικά. Έκθεση Μεγάλου Αλεξάνδρου 17, Πειλαία. Τηλέφωνο 2310-324-779. Αφίλα Αμπριακού. Η κορυφαία επιχείρηση με την ελληνική
ηλεκτρονική υπογραφή. Ποιότητα φωτογράφησης και παρουσίασης. Συνέπεια έκδοσης. Προβολή. Στρατηγική. Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ 2018. Όλοι οι λόγοι για να βρίσκεσαι και εσύ στις σελίδες του. Για να γυρίσεις σελίδα στον τρόπο που προβάλλεις την επιχείρησή σου. Για να έχεις στα χέρια σου το απόλυτο μέσο παρουσίασης. Κατάλογος ελληνικού βιοτεχνικού επίπλου ΕΒΕ 2018. Επαγγελματία, διαφημίσου, έγκαιρα, έγκυρα και πανελλαδικά. Η φωτογράφηση είναι σε εξέλιξη ως και τις 7 Οκτωβρίου. Επικοινωνήστε στο 2310-683-216. Θέλετε να ντύσετε με εγγύηση ποιότητας την ομάδα σας, την Ακαδημία, σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ? Το Macron Store Θεσσαλονίκης σας δίνει όπως τα μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης, αλλά με τιμές Ελλάδας. Μην χάσετε τη μεγάλη ευκαιρία να ντυθείτε με Macron, τη διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία αθλητικών ειδών που έχει πλέον το Official Macron Store στην Αντώνη Τρίτσε 76 στον Εύοσμο. Υματισμός, αξεσουάρ αλλά και όλα τα προϊόντα που αφορούν την προσωπική σας ένδυση. Τηλεφωνήστε στο 2310-774-199 και κλείστε ραντεβού για παρουσίαση. Macron, επίσημος προμηθευτής αθλητικού εξοπλισμού της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Κύριε αστυνόμε, σας παρακαλώ μην με γράψετε. Δεν γίνεται κυρία μου, κυκλοφορείτε με λιγμένο κταίο. Μα δεν προλάβαινα να το πάω. Ας παίρνατε την Auto Technic να το φροντίσουν αυτοί. Τέρμα οι δικαιολογίες. Η εξυπηρέτηση στην πόρτα σας από την Auto Technic. Παραλαβή, έλεγχος κταίου και παράδοση του οχήματός σας όπου ζητήσετε από την Auto Technic. Για ραντεβού καλέστε στο 2310-685-800. Auto Technic, το κταίο των μηχανικών. Οι 100 πρώτοι κερδίζουν το πλήσιμο του αυτοκινήτου μέσα έξω. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και οι γραμμές είναι δικές σας, το 2310 και τα 390, καθώς έχουμε περάσει την ώρα των ακροατών, στα 9 μετά από τις 3. Να πω ότι μαζί μας είναι οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για να διαγράψετε οριστικά το αυτοκίνητό σας εύκολα με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου. Θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή, οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφοί Κωνσταντινίδη στο 18133. Τα 390 δικά σας. Μόνο τρεις γραμμές είναι κατεκλειμένες. Πάμε στα τρεις. Τι ήθελες, ρε Κοκκινοάρης έπαιζε, τι ήθελες να είναι οι γραμμές? Για τον Ηρακλή μιλάγαμε. Τον Κατσιαμπή που παρακάλαγε. Για τον Παναθηναϊκό μιλήσαμε. Για τον Παναθηναϊκό εμίλησες τώρα. Για πολλά πράγματα. Εμίλησες για τον Παναθηναϊκό, αλλά. Άλλα είπε ο Βαρδινογιάννης, άλλα είπαμε εμείς. Άστο να πάει στο διάλογο σήμερα. Πάει στον κόσμο, άντε. Βάρε τις γραμμές της. Ναι. Καλημέρα, ναι. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Παοξής από Σπιναλόγκα. Γεια σου, φίλε, τι κάνεις Σπιναλόγκα, καλά? Καλά είναι, ήσυχα εδώ πέρα, μωρέ. Εντάξει. Είμαστε εδώ έξι, άστο μην το πω, εδώ έχουμε ένα ψιστήρι. Μπράβο. Και είπα να σε πάρω λίγο να μιλήσουμε, εγώ Παοξής είπαμε είμαι. Το κατάλαβα, φίλε. Ευχαριστώ. Ναι. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε, με το φιλικό Άρης Μπόκα? Ζηλεύεις? Τι να ζηλεύω, ρε, με τη β' ομάδα. Ναι, αλλά θα κάνουν, λέει, sold out. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα κάνουν sold out. Τι sold out, όλοι και όλοι. Ξέρεις πόσες, χιλιάδες διαρκεία. Δεν μου λες, φίλε. Στάσου, ρε, κόκκινε. Άστο φαλάκρο. Δεν μου λες. Εσύ με ποιον παίζεις την Κυριακή? Εγώ με την Κυριακή με τον Μπας παίζω. Με τον Μπας Γιάννα. Σε ποια θέση στη βαθμολογία? Δεν σε άκουσα. Σε ποια θέση στη βαθμολογία? Δεν ξέρω σε ποια θέση. Είναι ίδιους βαθμούς έχουμε. Είσαι δύο βαθμούς από την ΑΕΚ. Ας την ΑΕΚ τώρα. ΑΕΚ Ολυμπιακός Χ είναι, δεν υπάρχουν αυτά. Υποτίθεται ότι πας για πρωτάθλημα, σωστά? Όχι, υποτίθεται. Υποτίθεται, θα το πάρω. Πάει. Θα το πάρεις. Το πάρει. Και ασχολείσαι με τον Άρη. Ναι, ρε, ασχολείται, ρε. Ασχολείται. Μια ερώτηση έκανα, δεν ασχολούμαι. Άξι. Καλά, ρε φίλε, εδώ μας είπες ότι ο Άρης παίζει με τα δεύτερα της Μπόκα. Ότι κάνει. Εγώ σε κόβω να έχεις πάρει και εισιτήριο. Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Εγώ ξέρω ότι ο προπονητής της Μπόκα έκανε δήλωση και λέει μια μέρα θέλω να προπονήσω τον ΠΑΟΚ. Και λοιπόν. Ισχύει αυτό, ναι ή όχι? Δεν το ξέρω. Άντε και ισχύει και. Ισχύει ότι θα έρθει με την. Ισχύει ότι. Βρε και να ισχύει. Το πρόβλημά σου ποιο είναι? Το πρόβλημά μου. Ότι βγάλανε γνώστα και λένε εσείς δεν παίζετε Ευρώπη και εμείς έχουμε φιλικό.
Το πρόβλημα, είναι ότι, το πρόβλημα είναι ότι είσαι συνομήλικος του γιου του Σαββίδη και έχεις την ίδια φελάδα με το γιο του Προέδρου. Γεια χαρά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ορίστε. Στο λέει ο Κόκκινος με πολλά λόγια, εγώ στο λέω σε 4 δευτερόλεπτα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα σας κύριε Ραπτόπουλο και κύριε Κόκκινε. Καλησπέρα σας κύριε. Τι είναι αυτά τώρα, προηγούμενος και εγώ πάω ξύσιμη. Είναι δυνατόν να ασχολείται τώρα που θα παίξει ο Άρης φιλικό με την Μπόκα? Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Άλλη αντίληψη. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, μακάρι να είναι υγιής ο Άρης, να ανέβει, να έχουμε τα τέρμπι, να έχουμε την κόντρα, την αντιπαλότητα. Εγώ πήρα να μιλήσω αγωνιστικά λίγο για τον ΠΑΟ. Για πες μου 5 πράγματα να σας ακούσουμε να πούμε. Λοιπόν, ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας. Ο Μάτος στην Τρίπνο, στην Ουκρανία, την τελευταία χρονιά, είχε παίξει αριστερά και βλέπω όταν έπαιζε αριστερά είχε καλύτερα στατιστικά, γιατί ο Μάτους δεν είναι το μπακ ο οποίος θα βγει και θα κάνει συνέχεια σέντρες. Έμπαινε με ανάποδο πόδι από αριστερά, είχε καλύτερα περισσότερα γκολ. Δεν έκανε περισσότερα... το overlap δηλαδή, ε? Ναι, δηλαδή το βλέπω ότι είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή είναι τύπος μπακ, ας πούμε, που είναι, βάζει τα γκολ με στημένα, με ανάποδο πόδι και αυτά. Έχουν σκεφτεί εκεί στην ΠΑΕ μήπως να το πάνε αριστερά και σιγά σιγά να βάζουν το Δελιγιάννη δεξί μπακ. Το Δελιγιάννη. Ναι, να βάλουν το Δελιγιάννη. Γιατί εγώ βλέπω το Δελιγιάννη πρεσάρι, μαρκάρι, κλέβει μπάλες. Το βλέπω στα χαμηλά είναι καλά. Στα ψηλά δεν τον έχω δει με μεγάλη. Στα ψηλά είναι καλά, ούτε αμυντικά χαμηλά. Μπροστά είναι πολύ. Άμα καλά. Είναι έτσι, το αφήνουμε το τάφο. Μπροστά, άμα, μπροστά άμα, είναι καλό. Αν βελτιωθεί ο Δελιγιάννη ψηλά, εγώ βλέπω ότι. Γερό παιδί είναι. Πιο ψηλό από το Σταφυλίδη είναι. Ένα 79 είναι αυτό, ένα 75 είναι ο Σταφυλίδη. Και εκείνο το οποίο θα πρέπει να βελτιώσει το παλικαράκι αυτό, το χαμηλά το ένας με έναν. Εκεί έχει πρόβλημα, είχε πρόβλημα και ο Κίτσιου. Εάν δεν το βελτιώσει, του Κίτσιου την αυτή θα έχει. Ακριβώς. Εάν δεν βελτιώσει το ένας με έναν το πίσω, του Κίτσιου, δηλαδή θα πάει σε Ευρώπη να πάρει 300-400, αλλά δεν θα κάνει το μεγάλο μπαμ. Ο Κίτσιου το μεγάλο μπαμ δεν το έκανε, γιατί στο ένας με έναν, ενώ ήταν πολύ γρήγορος, αμυντικά υστερούσε. Έτσι ιστερεί ναι. Και ο Δελιγιαννίδης. Ναι, αμυντικά. Ναι, ήταν... Μπροστά είναι αυτό... πολύ καλός. Αλλά και ο Κίτσιου μπροστά ήταν πολύ καλός. Αμυντικό όταν τον έχεις πρέπει να είναι σκύλος. Επίσης ο Κουλής έχεις μεγάλο δίκιο. Με το κεφάλι δεν είναι ούτε σε επίπεδα φρούσου. Δηλαδή δεν πάει, δεν κάνει γεια. Ο Κουλούρης κεφάλι... επειδή είναι δυνατό παιδί. Είναι εργάτης επιθετικός. Αν μαρκάρει κιόλας, να τον πάρει η Τρίπολη, να τον πάρει ο Ατρόμητος, να τον πάρει η Βέρεια. Να τον πάρει ο Πανιώνης, ναι. Να τον κάνει οχτάρι, να σώσει την καριέρα του. Και ακόμα να τον κάνει, ναι, δεν είναι. Οχταράκι να τον κάνει, να παλεύει εκεί στις λάσπες, να χλέβει, να βγαίνει. Ο Κουλούρης, αν βελτιωθεί στα τελειώματά του, είναι μια χαρά. Πότε θα βελτιωθεί στα τελειώματά του ο Κουλούρης, ρε. Το Μάτος. Πότε θα βελτιωθεί. Του κάνουν και συμβόλαιο, πλάκα μας κάνει τώρα. Τι να ξέρουν παραπάνω τώρα, πλάκα μας κάνει τώρα. Τι καίει. Τελειώματα είναι αυτά τώρα για center for. Κουλούρης. Πάμε παρακάτω. Γι' αυτό ο Πέλκας θα κάνει μεταγραφή στην Γερμανία. Γιατί έχει τελειώματα. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Γιατί έχει τελειώματα ο Πέλκας. Άμα είχε και τρίπλα ο Πέλκας, ξέρεις που θα πήγαινε. Πολύ πιο ψηλότερα. Άμα είχε ένας με έναν ο Πέλκας, ξέρεις τι θα γινότανε. Πολύ καλά τελειώματα έχει. Και αυτό θα του σώσει την καριέρα. Επόμενη γραμμή. Πάμε. Ναι. Καλησπέρα Κωστή, καλησπέρα Γρηγόρη. Εδώ είμαι. Χρήστος Παοκτσής. Θα ήθελα να μιλήσω αγωνιστικά για τον ΠΑΟ. Ό,τι γουστάρεις. Λοιπόν. Το καλοκαίρι αρχάς Ιουνίου, ναι. Αρχάς Ιουνίου δεν θυμάμαι πότε ήταν, αποκτήθηκε ένας παίκτης, ο Λεβέκ. Ναι. Αυτός ο παίκτης είχε στο βιογραφικό του όλη τη χρονιά, είχε παίξει με την Γκιγκάμπ την περσινή σεζόν 4 παιχνίδια και σε όλα τα υπόλοιπα ήταν τραυματίας. Ναι. Για ποιο λόγο πας και παίρνεις εσύ αυτόν τον παίκτη που μέχρι τώρα στο έχει παίξει ένα επίσημο παιχνίδι και σε όλα τα υπόλοιπα είναι τραυματίας. Θα επανέλθει πάλι σχεδόν τέλειο Οκτωβρίου. Ποιο τον έφερε? Μίχελ. Ο Μίχελ. Ποιος είναι εκεί πέρα μπράβος του γιου του Σαββίδη? Έμαθα ένας πυγμάχος. Λοιπόν, τιμωρία. 2 γουδιά την εβδομάδα. Άκου τώρα. Να του κάνει ένα καρούμπαλο. Άκου τώρα ραδιοφωνική άποψη. Ναι, το πάρει, του δώσει ένα γουδί. Είναι αεψιλον. Ναι, βράσε με αεψιλον. Λοιπόν, η τιμωρία είναι γουδί. Όποιον, εγώ αν ήμουνα και ο Ρώσος και όλα, θα έλεγα. Ρώσο και ένα βιολί, ναι. Εσένα. Γουδί. Τι με έφερε, ξέρω εγώ, το Μάρτινς. Α, το Μαντούρο, μάλιστα. 800 το χρόνο με την εφορία, ένα 200. Ποιος είσαι εσύ, τεχνικός διευθυντής, τάδε. Μάλιστα. Ποιος είναι ο μπράβος του Σαββίδη, ο πιο δυνατός εδώ. Θα κάνεις το Μακεδονία Παλάς εδώ κάτω, 2 γουδιά. Ντάγκ, ντάγκ. Θα σε ξαναφέρει, λες, το Μάρτινς. Θα σε ξαναφέρει το Λεβέκ. Άμα κάνει κανένα καρούμπαλο και γίνει σαν περιπολικό, να πούμε, που κυνηγάει το κλέφτη, θα σου πω εγώ εσένα.
Το μάγκα το. Τι άποψη έχεις για τις φετινές μεταγραφές και για τη φετινή ομάδα? Κοίταξε, οι μεταγραφές που γίνανε υπό την επίρρεια του κραξίματος, δηλαδή εάν ο ΠΑΟΚ μείωνε σε 2-1 με το Μάτος στο ευρωπαϊκό παιχνίδι και πέρναγε, ούτε το Σαμπράνο θα σέφερνε, ούτε το Βιερίνια θα σέφερνε. Το Βιερίνια μπορεί να τον έφερνε γιατί είναι καλή χεριά. Λοιπόν, ούτε το Μαουαρίτσιο θα σέφερνε, ούτε τον άλλο τον Ελκαντούρη θα σέφερνε. Έχουμε είδηση για μπάσκετ. Έλα εδώ. Λοιπόν, έχετε πει για παρέτηση του Αλβανίτη. Ποιον Αλβανίτη, παρετήθηκε ο Αλβανίτη από τον Άρη. Ναι, τι λένε φίλε. Ο Βλαχόπουλος θα τα πει, γιατί φέρνει τον. Ο Βλαχόπουλος είναι στην Πούρσα. Στην Πούρσα Αλυσπέρα. Είναι. Ποια Πούρσα είναι, ρε. Ποια Πούρσα και ποια Κούρσα είναι. Προύσα λέγεται, ρε. Στην Πούρσα είναι. Στην καλησπέρα. Λέγε, φίλε. Λοιπόν, συγγνώμη που σας διακόπτω. Δεν με διακόπτεις. Να διαβάσουμε την επιστολή παρέτησης του κύριου Αρβανίτη. Ναι. Το Μάιο του 2015 έχοντας την ευθύνη της διοίκησης της ΚΑΕ άρχισε να δέχεται η λειτουργία της και οι μετοχές του Νίκο Λάσκαρη. Ο οποίος παρουσίασε ένα αξιόπιστο πλάνο με ευίωνες προοπτικές για την αγωνιστική πορεία και την οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Είναι γεγονός ότι κατά το αρχικό διάστημα που άσκησε διοίκηση μέχρι και το μήνα Οκτώβριο του έτους 2016 ήταν συνεπής σε εξαγγελίες του και επιβεβαίωσε τα παραπάνω. Ατυχώς όμως έκτοτε για λόγους που αφορούν αποκλειστικά τον ίδιο τον Νίκο Λάσκαρη και δεν σχετίζονται με την ΚΑΕ Άρης, ο μεγαλομέτοχος έδειξε αδυναμία να ανταποκριθεί στις διοικητικές και οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας, με αποτέλεσμα την αγωνιστική στασιμότητα και τη διόγκωση των οφειλών της προς τρίτους. Ενδεικτική και μόνο της συνεχιζόμενης αδυναμίας είναι η άσκηση πλήθους προσφυγών καλαθοσφαιριστών κατά της ΚΑΕ Άρης, οι διαρκείς υποσχέσεις και η επιθυμία μου να μην διαταραχθεί το κλίμα στην ομάδα μεσούσης της αγωνιστικής περίοδου σε εμένα. Επέβαλε τη μέχρι τώρα παραμονή μου, έως και σήμερα. Η πολυετής παρουσία μου στη διοίκηση της ΚΑΕ Άρης και η ενεργή συμμετοχή μου στην προοπτική εξυγίαση με την παγωγή της εταιρείας στο άρθρο 99 υπαγορεύτηκε από τα ανιδιοτελή αριανά μου αισθήματα, παρότι επέφερε την ανάληψη ευθύνης για υποχρεώσεις της εταιρείας και με την προσωπική μου περιουσία για χρέη που δεν δημιούργησα εγώ. Πλην όμως, η παρατηνόμενη αδυναμία του μεγαλομετόχου σε συνδυασμό με την ενδιαφαινόμενη διόγκωση των χρηματικών οφειλών της εταιρείας επιβάλλει την απεμπλοκή μου με δεδομένο ότι υπό αυτές τις παρούσες συνθήκες δεν μου παρέχεται η παραμικρή δυνατότητα θετικής προσφοράς από τον Ιούνιο του 2016 και ως εκ τούτου αδυνατό πλέον να συνδράμω και να νομιμοποιώ με την παρουσία μου πρακτικές οι οποίες επιβαρύνουν και άλλο οικονομικά την ΚΑΕ Άρης. Για τους λόγους αυτούς, υποβάλλω την παρέτησή μου από πρόεδρος και μέλος του δούσου της ΚΑΕ Άρης. Καλώ ευγενικά το μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ Άρης Νίκο Λάσκαρη να πάρει τις αποφάσεις και να αναλάβει τις πρωτοβουλίες που πρέπει ώστε η ομάδα να βγει από την κρίση. Η επιστολή παρέτησης του κ. Λευτέρη Αλβανίτη. Νωρίτερα έχει προηγηθεί και η παρέτηση του κ. Στάθη Ρούσου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν πρωτοσταθεί. Γιαννάκης δεν παραιτήθηκε ακόμα που είχαν πρωτοσταθεί. Περίμενε, ρε Κωστή, περίμενε. Ναι, περίμενε, αυτό είναι το θέμα σου τώρα. Ναι, αυτό είναι. Ήταν άνθρωποι που είχαν πρωτοσταθεί στο νοικοκύρεμα της ΚΑΕ Άρης προέλευσης του κύριου Νίκου Λάσκαρη και είναι δεικτικές αυτές οι κινήσεις της κατάστασης που υπάρχει στον Άρη οικονομικά. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει πλέον και διοικητικά. Εντάξει, μπορεί να μην υπάρχει κάποια ουσιαστική αλλαγή στα πεπραγμένα με αυτές τις παραιτήσεις, αλλά είναι ένας τρόπος να δείξουν κάποια μέλη της διοίκησης που ήταν και θετικά, παλαιότερα θετικά, αρνητικά σε αυτή την ωραία κατάσταση. Λοιπόν, ναι, αυτά από τον Άρη και από τον Στέργιο Παρθενάκη. Ναι. Πάμε στον κόσμο. Όχι, πάμε στον κόσμο, 10 δευτερόλεπτα. Να βγει ο Βλαχόπουλος να μας πει που έκανε αβάντα τον. Στην Τουρκία είναι, ρε, στην Πούρσα, έλα. Πούρσα λέγεται. Πούρσα, Πούρσα, ξέρω τι λέω. Ποια Πούρσα, ρε κόκκινε. Ποια Πούρσα, αγιογράφητε. Ποια Πούρσα. Παρακάτω, θα σου πω εγώ το άλλο. Ο Λάσκαρης, σταμάτα ρε το φίλο, ρε. Σταμάτα ρε μια με το φίλο. Ο φίλος δεν κάνει την εκπομπή. Εγώ να την κάνω κι εσύ. Και να συμμετάσχει ο φίλος. Λοιπόν, έπρεπε να το είχε καταλάβει ο Βλαχόπουλος και οι ρεπόρτερ. Και έπρεπε να το καταλάβουν και να το πούνε. Όταν η Χοντρή την έκανε κατσίκα, να πούμε από την ιστορία. Η Χοντρή είχε τα λεφτά. Όταν η Χοντρή την έκανε κατσίκα, τελείωσε το παραμύθι. Και ο Λάσκαρης πήγε επειδή η Χοντρή είχε τα λεφτά. Κατέστρεψε με τον μπάσκετ. Άλλο. Πάει τώρα. Τι θα σε καταστρέψω. Την κοπάνη στην Χοντρή την ψάχνουμε. Ήρθε άλλο με τι ράβδε του χρυσού. Κρούσαμε τον κόδωνα του κινδύνου και ο Γιαννάκης θα κάνει πλάτε. Παρακαλώ. Παρακαλεί. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Ψάξε να βρει που είναι η Τζόρτζια. Καλησπέρα. Τώρα. Άντε. Καλησπέρα, τι γίνεται. Καλησπέρα. Υπομονή. Υπομονή, ναι. Εδώ, φίλε, το καταλαβαίνουν. Υπομονή, το. Εξαντλήθηκε, ρε. Άσε ναι, ναι, να μιλήσω. Εδώ το έργο στη Θεσσαλονίκη το καταλαβαίνουν όταν έγινε τη ταφή. Όταν είναι το πρόβλημα δεν μιλάει κανένας. Στην ταφή βγαίνουν και λένε ότι εχάθηκε ο Άρης, πέθανε ο Ηρακλής. Κατάλαβες, ναι, τι μάγκες είναι αυτό. Εδώ. Μεγάλη μάγκες είναι. Στην ταφή. Λέγε. Πολύ σωστό αυτό που λέει. Στην ταφή. Έτσι.
Λοιπόν, έχεις καταρχήν χαιρετίσματα από ένα φίλο μου βιβλιοπόλη. Ναι, κατάλαβα πού. Προξένου Κορομιλά. Όχι, ρε. Όχι, στην Αθήνα, στο Κολονάκι. Μ' αρέσει που το κατάλαβα. Έχεις γίνει. Ναι. Μ' αρέσει που το κατάλαβες. Είσαι αντίληψη τρομερή. Λοιπόν, έχεις γίνει. Κολονακιώτης έχεις γίνει, έμαθα. Εγώ. Ναι, ναι, ξέρω τι σου λέω. Και από κοντά θα σου πω και ονόματα. Εγώ μιλάω με στοιχεία. Ναι. Εγώ μιλάω με στοιχεία. Εντάξει. Για λέγε, για λέγε, για λέγε, για λέγε. Άστα Γρηγόρη, Κολονακιώτης. Όχι, κάτοικος Κολονακιώτης. Όπα, 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 όπα. Εκεί συχνάζει. Με το ορθόδοξο ναι. Πασόκ. Και κολλητός, πρόσεχε, και κολλητός φίλος μου που έχει βιβλιοπωλείο εκεί πέρα μου λέει Ραπτόπουλο και, λέει, Ραπτόπουλο και κλαίει. Μας ακούει τώρα, είναι φαν. Όταν λες, λέει πρωί και ακούει και πρωί βράδυ κιόλας. Ακούει και πρωί και βράδυ. Έλα, πες ναι. Το βιβλιοπωλείο τώρα, χάλα ούτως ή άλλως τα βιβλιοπωλεία. Εντάξει, έχουν εκεί και, έχουν και γραφεία και εκδοτικούς οίκους. Τι νομίζεις το Κολονάκι, τι είναι, μόνο καφετέρειες είναι. Είναι δυνατός, δηλαδή. Πολύ μασονία εκεί κάτω. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Α, γι' αυτό πήγες εκεί. Βρε την ποντικό μαμή. Έλα, ρε. Μια ερώτηση έχω στον Γρηγόρη να κάνω. Ποια είναι η αντίστοιχη ομάδα του Ηρακλή μεγέθους Μπόκα, ρε παιδί μου. Ποια είναι, Μασαλία, ποια είναι. Δεν πιάνω το πνεύμα, ειλικρινά. Ορίστε. Δεν μπορώ να πιάσω το πνεύμα της ερώτησης, συγγνώμη. Κάνα Λουκάνο. Λέει, παιδί μου, ο Άρης είναι κολλητός και ο αδελφός σωματείο με την Μπόκα. Ας πούμε και έρχονται εδώ και κάνουν κάθε 2-3 χρόνια φιλικά. Δεν μπορεί ο Ηρακλής να κάνει κάτι αντίστοιχο. Με τη Μασέγ, ναι, πες. Δεν μπορεί ο Ηρακλής να κάνει κάτι αντίστοιχο, να βγάλει κανένα φράγκο. Πώς, με τον Μπόμα αλακοποιείς. Ξέρω εγώ, με μια μεγάλη ομάδα να βγάλει κανένα. Όχι ότι με ενδιαφέρει. Εγώ είμαι από αυτούς που λένε ότι. Δεν με ενδιαφέρουν οι ομάδες της πόλης. Έκανα μια ουτοπική ερώτηση στον Κωστή, αν ακούσα από το ξεκίνημα. Ναι, ναι. Λέω, υποτίθεται η Παναθηναϊκή είναι 1,5 εκατομμύριο κόσμος, εντάξει. Ναι, εσείς δεν είστε 1 εκατομμύριο πάντως, μην τρελαθούμε. Εγώ ξέρω ακριβώς πώς είστε. Για πες, 301. Όχι, όχι. 301 δεν είστε. Πώς. Εντάξει, ακριβώς, εγώ θα σου πω και νούμερο. 3002. Είναι 2 μπροστά και κάνα 3000 πίσω. Μάλιστα. Εντάξει, 2 πάντα ακούω εγώ που ξέρω ο Ηρακλήδης. Τι ομάδα είσαι. Στα ραδιόφωνα κλπ. Σου είπα, ΠΑΟΚ είμαι. ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Και για να μην το πολύ σοβαρέψουμε, δεν θέλω να ασχοληθώ τόσο. Σου είπα, σου έκανα μια πρόταση έτσι φιλική. Αλλά από εκεί και πέρα, σαν ΠΑΟΞΗ, σε μένα αυτό που με ενδιαφέρει. Αφού είναι τόσα λίγα τα εστήρια, όπως λες. Ορίστε. Αφού είναι τόσα λίγα τα εστήρα, δεν βγαίνει το φλίκο. Εντάξει, θα έρθω και εγώ να δω τη Μαρσέη και τον Ηρακλή. Δεν θέλουμε πονόψυχους. Δεν θέλω, δεν θα είμαι πονόψυχος. Δεν το κάνω για, από πονοψυχής. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα όμως. Εγώ, σαν ΠΑΟΞΗς, θέλω να είναι μια ομάδα στην πόλη για να γεννάω καινούριους οπαδούς. Έτσι. Για να γεννάω καινούρια ΠΑΟΞΑκια, να ξέρουν τα παιδιά που γεννιούνται εδώ στη Θεσσαλονίκη μια ομάδα. Να έχω αυριανούς οπαδούς, αυριανούς πελάτες στις μπουτίκ μου. Αυριανούς πελάτες στα διαρκείας μου, καταλάβες. Αυριανούς προσωπολάτρες. Να κάνω μια ερώτηση σε σένα που τα θες όλα αυτά. Ναι. Αυτούς οι οποίοι πήγαν και πήραν τα κασκόλα από το σημείο που σκοτώθηκε το Παλικαράκι ο Αντώνης απέναντι το Δημαρχείο. Δεν σ' ακούω καλά. Αυτούς τους περίεργους και παράξενους οι οποίοι πήγαν τα κασκόλ και όλα αυτά τα λάβαρα του Ηρακλή από το σημείο που σκοτώθηκε προχτές το βράδυ ο Αντωνάκης. Ντροπή. Πώς χαρακτηρίζεις αυτούς? Ντροπή, αλητεία. Όχι. Δεν είναι αλητεία. Αλητεία, θα σου πω εγώ τι. Και βλασφημία. Όχι, θα σου το πω εγώ. Θα σου το πω εγώ τι είναι. Δηλία είναι. Τι είναι? Δηλία. Η δηλία είναι μικρή λέξη, Γρηγόρη. Δεν είναι χειρότερο από δηλία. Γιατί είναι κάνεις, πώς το λένε. Είναι προσβολή στον αναδικό. Προσβολή είναι. Ναι, πάτε να μην το πω τώρα και στο. Δεν θέλω να μιλάω για αυτό. Είναι αλητεία. Σε ευχαριστώ. Είσαι πειραχτήρι, αλλά φοράς παντελόνια. Ήβρις μεγάλη. Δεν πειράζω να σε καλά. Μου φτάνει αυτό. Να σε καλά. Το έμαθε αυτό, ε. Ποιο? Πήγαν και πήραν τα κασκόλα από το σημείο που σκοτώθηκε. Και πού ξέρει άμα ήταν παοξίδε. Πού το ξέρεις? Είπα ότι είναι παοξίδες. Λέω όποιος και να το έκανα. Γιατί ρώτησες τον παοξί. Λέω εσύ. Μπορεί να ήταν άλλη ομάδα. Πώς τους χαρακτηρίζεις? Δειλούς. Είπα και μου είπε. Εγώ τους χαρακτηρίζω δειλούς. Όποιοι και να είναι. Δεν έχω άλλη λέξη. Όποιοι και να είναι. Όποιοι και να είναι. Και οποιοδήποτε. Δηλαδή τώρα είναι δυνατόν να πας στα Τέμπη εκεί που είναι το σημείο που χάθηκαν τα παιδιά των οπαδών του ΠΑΟΚ. Και δηλία. Να πας. Δηλαδή, βλασφημία είναι αυτό. Όπως είναι δειλία. Τα βλέπεις ένα παοξί να περνάει με το παιδάκι του και του πέφτεις 10 άτομα και να το βαράς. Μεγάλη. Εγώ άμα το αχάρι. Θρασιδηλία. Α, μπράβο, να τα λες και αυτά κόκκινε. Θρασιδηλία. Ναι, γιατί δεν τα λες αυτά. Όποιος το κάνει είναι θρασιδηλία. Όποιος το κάνει, μπράβο. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι. Γεια σου, Ράπια Σκόκκινε. Γεια σου, φίλε. Από Φλόρινα τηλέφωνο. Τη Φλόριντα. Φλόρινα, ρε, όχι από τη Φλόριντα. Ναι. Α, ο κόκκινος πάλι θέλει να κάνει τη Φλόρινα, Φλόριντα. Εγώ το είπα. Ο Ραπτόπουλος το είπε, ρε, φίλε. Α, συγγνώμη, κόκκινε, σε έθιξα.
Τι λέει, θα με θίξει τώρα, συνέχισε. Τι καιρό έχετε? Εσείς τι καιρό έχετε, ρε φίλε? Φυσάει. Εμείς κρύο, τόσο μακριά είμαστε για να κάνει διαφορετικό καιρό. Έχει από το Φλόρντα διαφορετικό. Εννοείται, εδώ πάνω είμαστε. Έχετε χαμηλότερη θερμοκρασία. Ισχύει αυτό το πράγμα. Και εδώ, φίλε, αέρας και έχει πέσει θερμοκρασία. Α, το ίδιο δηλαδή. Ναι. Σε λίγο εμείς θα ανάψουμε και θερμοσύφωνα εδώ πέρα. Θερμοσύφωνα? Ναι. Γιατί θα έκανε μπάνιο? Όχι, δεν έκανε τόσο καιρό, δηλαδή. Άλλο λέω. Τι άλλο λέει, το θερμοσύφωνα το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κάνει μπάνιο. Τα σώματα, πώς να τα σώματα, είδε πόσο εύκολο να κάνει. Τα καλοριφέρ. Είδε πόσο εύκολο να κάνει λάθο. Γελά, η διπλανή σου. Τώρα μου τη λες, επειδή την είχα πει και η διπλανή σου γελά. Όχι, εγώ χρησιμοποιώ κάτι χιουμοριστικό και δεν σε βρίζω. Έχει χιούμορ. Σου λέω κάτι χιουμοριστικό. Είδε πόσο εύκολο να κάνει λάθο. Σε ένα διάλογο, όχι να έχει και να σαίνει σαν το διπλανό μου δίπλα. Τα σώματα του καλοριφέρ τα είπες θερμοσύφωνα. Καμία σχέση, λάθος κατάλαβες εσύ. Φίλε, κλείσε και οι δυο φελίστε, και οι δυο φελίστε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Και οι δυο είστε φελί. Ναι. Έλα φίλε, ναι. Ορίστε. Έλα φίλε. Γεια σας. Έλα. Γεια σας, γεια σας. Άντε. Γιάννης από Φλόριντα, Χαλκιδικής. Έχει Φλόριντα η Χαλκιδική, μάλιστα. Εδώ δεν έχει εδώ τα μουδανιά. Η τελευταία είναι χρή και μας παγώσαν την εκπομπή. Τα μουδανιά, τα μουδανιά. Λοιπόν, ραπ. Ναι. Θέλω λίγο μια ανάλυση για το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Τι ανάλυση θες? Θέλω μια ανάλυση γιατί εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ να βγει Χ2 αυτό το μάτι από άκουξη. Εκεί επειδή σε ενδιαφέρει, τι σημαίνει θα βγει. Χ2. Βέβαια, βέβαια. Θέλω ο Τίγρης να φεύγει από τη μέση. Τι εννοεί να φύγει, διοικητικά ή αγωνιστικά? Αγωνιστικά, αγωνιστικά. Θα κερδίσει η ΑΕΚ, φίλε. Δεν ξέρω. Πάντω αυτό το δηλαδή, μάτι. Συγγνώμη, άλλο τα θέλουμε, γιατί να μιλάμε σοβαρά τώρα. Ναι, εγώ για θέλω μιλάω. Για να μιλάμε. Ναι, καλό είναι τα θέλω σου και προ τη μήνυ σου πλέον ότι είναι τα θέλω. Ρωτάω. Γι' αυτό θέλω μια ανάλυση. Καλά, τώρα, πώς το βλέπεις. Ρωτάω κάτι. Όταν έχει μια ομάδα η οποία από τη μέση και πίσω είναι σε αθλία κατάσταση. Και όταν έχει μια ομάδα η οποία είναι η πιο κοντρολαρισμένη αυτή τη στιγμή ομάδα στην Ελλάδα. Ναι. Και η οποία δείχνει και στο παρασκήνιο πιο δυνατή. Μπράβο, γι' αυτό εγώ θέλω να φεύγει η ΑΕΚ από τη μέση και να μείνει ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Δείχνει ότι είναι και στο παρασκήνιο πιο δυνατή η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό. Το βλέπω, το τώρα. Βλέπουμε. Λοιπόν, ναι. Πώς θα γίνει πότε αυτό πήρες πρωτάθλημα εσύ δύο φορές? Ποτέ. Πήρες δύο πρωταθλήματα. Στα οποία ο Ολυμπιακός δεν έκανε πρωταθλητισμό. Το ένα το πήρες από τον Παναθηναϊκό και το άλλο από την ΑΕΚ. Δεν σε συμφέρει. Άρα σε βολεύει να κυνηγάς την ΑΕΚ. Σε βολεύει. Είναι πιο βαθός αντίπαλος. Καλά λέει. Σωστά τα λέω, Κόκκινος. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Πιστεύω. Ναι. Δηλαδή είναι το θεμικό. Πιο πολύ το παρασκήνιο φοβάμαι. Το παρασκήνιο φοβάσαι ποιο παρασκήνιο? Του Μελισανίδη εκεί πέρα. Πολύ δεν βλέπω τα ελέγχει τα πράγματα. Έχει φίλε, τον κέρδισε πέρυσι στο κύπελο με goal of sight. Τον κέρδισε, εντάξει, αλλά γιατί να μην το κάνει και στο πρωτάθλημα. Πλακάκι ότι φέρατε αυτή τη γλάστρα το γραμμένο και η Άκη είναι πιο δυνατή στο παρασκήνιο. Αυτό είναι προσβολή σε αυτά που ξόδεψε συναισθηματικά και μη ο κύριος Σαββίδης. Θα έχει να απολογηθεί. Αν το πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, ο γραμμένος έχει να απολογηθεί στο Σαββίδη. Το κατάλαβες? Όχι, θα είμαι εγώ Σαββίδης, σε έχω βγάλει εκεί από την έψη που σε έχω κάνει ναό, υποτίθεται λέει. Να είσαι καλά, φίλε. Ναι, και μετά τι έγινε? Άκουτα. Θα παίρνει η ΑΕΚ τη διαιτησία και τα μπέναλτ έξω την περιοχή. Άκου. Κύριε Γραμμένο. Άκου. Ξεγραμμένο. Κόκκινο λέει, ναι. Κανείς δεν πήρε κασκόλα από το σημείο. Κατασκεύασαν των συνοπαδών σου είναι για να ασχοληθεί ο κόσμος. Α, μπορεί να το κάνανε δηλαδή και οι ίδιοι. Ωραία, φίλε, εγώ δεν είπα ότι ξέρω ποιοι είναι. Εγώ λέω ότι κάποιοι πήραν τα κασκόλ. Ακόμα και τα πήραν οι ίδιοι. Και λέω ποιοι χαρακτηρίζουν, πώς χαρακτηρίζεται αυτή την πράξη. Ακόμα και οι ίδιοι. Μάξω να σου λέω ότι είναι ναι. Πάω ή μιλάμε για κάποιο θέμα βίας. Εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο είναι βέβυλο. Και οι Ηρακλειδείς να το κάνουν είναι βλάσφημο αυτό το πράγμα. Χειρότερο να το κάνανε. Εννοείται. Το χειρότερο όλων θα είναι αν το κάνανε. Κάνανε. Κόκκινε, μιλάει άλλο για πάω και του λες για αυτού που πήραν κασκόλ. Ξέρει ότι το έκαναν πάω, και. Καλά σε λέει. Με σκόρες. Είπα εγώ ότι είναι παιδί του πάω. Λέω πώ χαρακτηρίζει την κίνηση αυτών που πήραν τα κασκόλ από το παιδί που χάθηκε. Τον παοξί το ρώτησε. Ναι, φυσικά. Ο οποίο μου έκανε με κολάντριζε. Και πολύ παντελονάτα μου είπε ότι είναι απαράδεκτο. Προ τιμή του. Έτσι όπως το λες παντελονάτα το παοξής, αφήνεις να εννοηθεί ότι παοξίδες το πήραν. Όχι ρε φίλε. Κατάλαβες τι πονηρό. Αυτό είναι δικό σου συμπέρασμα. Αυτό το παντελονάτα το παοξής είναι σαν να λες ότι το κάνω παοξίδες. Ξέρω τι. Από πού προκύπτει αυτό.
Το Παντελονάτα, πώς το προκύπτει. Είπε ο Παοξής Παντελονάτα, σημαίνει φοράει παντελόνια γιατί τα πήραν οι δικοί του. Πώς προκύπτει. Πώς προκύπτει. Ναι. Καλά, 500.000 άνθρωποι μπορεί που να είναι Ολυμπιακοί αυτοί που πει. Μπορεί να είναι Παναθηναϊκοί. Ας τα χριστιανικά κόκκινα. Ξέρεις τι είναι. Ας τα Παΐσια. Ας τα. Διάλειμμα. Η ώρα είναι 3:30. Ώρα για ICBS Business College. 40 χρόνια δημιουργεί ηγέτες. Ο σεβασμός στις ελπίδες της νεολαίας είναι υποχρέωση όλων μας. Το ICBS Business College, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Winchester της Αγγλίας, δημιουργούν και εξελίσσουν μάνατζερ στην Ευρώπη. Τα τρία κάμπους σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισα και οι καινοτομικές μέθοδοι διδασκαλίας χαρακτηρίζουν το ICBS ως κορυφαίο Business College στην Ελλάδα. Τα πτυχία Bachelors και Masters είναι ισοδύναμα με τα αντίστοιχα των ελληνικών πανεπιστημίων και οι κάτοχοί τους συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. ICBS Business College. 40 χρόνια δημιουργεί ηγέτες. Oh, πάρε μπρος, πάρε μπρος. Σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει. Δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Το Mediterranean Cosmos γιορτάζει την επιστροφή στα Θρανία με τα αγαπημένα μας τουβλάκια Lego. Για πρώτη φορά χτίζουμε την πόλη του Ninjago. Γεμίζουμε με σχήματα και λέξεις το Graffiti Cube. Εξερευνούμε τη Lego City. Διασκεδάζουμε με τις Lego Friends. Και ταξιδεύουμε στον απίθανο κόσμο των Lego Star Wars. Καθημερινές και Σάββατα έως τις 23 Σεπτεμβρίου. Back to school με τη Lego. Μόνο στο Mediterranean Cosmos. Τα λέμε λαϊκά γιατί όλα τα λεφτά είναι στο λαϊκό. Αυτή την Τρίτη το διπλό jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 3.400.000 ευρώ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Πω, τι έχω πάθει, ρε φιλαράκι. Έχω ένα ραντεβουδάκι, ρε παιδί μου, καυτό και ψάχνω κανένα παντελονάκι, κανένα πουκαμισάκι. Ξέρεις, έτσι πάνικο να πούμε ωραίο, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, να με κόβει και λιγάκι. Καλά πλάκα με κάνεις. Έφυγες για Στεφάνς Extra Extra Large. Πα, και δεν μου λες, θα με χωράει κάτι εκεί ή τζάμπα θα πάω. Βρε αγόρι μου, εσείς οι κοκαλιάρες για αυτό. Στεφάνς Extra Extra Large. Νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Πληροφορίες στο e-shop stefansextraextralarge.gr. Στεφάνς Extra Extra Large. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Στον δικό σου καφέ, βλέπεις το μέλλον. Αν όχι, έλα στα καταστήματα Φορόλ και διεκδίκησέ το. Νέος μεγάλος διαγωνισμός με μία ετήσια και 10 εξάμηνες υποτροφίες στο ΙΕΚ Αλφα και άλλες 2 επιδοτήσεις διδάκτρων στο Mediterranean College. Απλά παίρνεις τον καφέ σου από τα καταστήματα For All, συμπληρώνεις την ειδική φόρμα με τα στοιχεία σου και που ξέρεις, ίσως να είσαι ένας από τους μεγάλους τυχερούς. Μόνο στα καταστήματα For All, με κάθε καφέ στρώνεις το μέλλον σου. For All Coffees, For All Dreams. Πω πω μια Mercedes, πω πω κι άλλη Mercedes. Τι γίνεται ρε παιδιά εκεί στο Regency Casino? Χαρίζουμε αυτοκίνητα. Μπες στις κληρώσεις του Σεπτεμβρίου και κέρδισε ένα αυτοκίνητο Smart Fortwo την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου και μια Mercedes A-Class 180 το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου. Συγκέντρωση λαχνού συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Συγγνώμη κύριε, ξέρετε πως πάω στα ΚΤΕΟ AutoSave? Φυσικά, αλλά το σημαντικότερο είναι πως θα γυρίσετε. Πως? Με ασφάλεια, μεγάλη ασφάλεια. Νιώστε κι εσείς την ασφάλεια που σας εγγυάται ο έλεγχος ΚΤΕΟ στην AutoSave. ΚΤΕΟ AutoSave. Οδηγήστε με ασφάλεια αυτούς που αγαπάτε. Μόλις 4 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δυτικά, δίπλα στο μηχανολογικό.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-751-241. Τώρα, έλεγχος κταίου επιβατικού οχήματος στην Auto Safe μόνο 40 ευρώ. Πουθενά φθηνότερα. Ναι, 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 παιδιά. Καλοκαιρινό tour στα Φρέτζιο. Καθημερινά, ναι. Μαζί μου δροσερές παρουσίες. Η Φουντελίνα, η Νοναμπέλα, η Στρασιατέλα, το φιλαράκι μου ο Σοκοβατόμουρο και... Παιδιά, μπάστα με τα φλάς, λιώνει ο θείασος. Φρέτζιο. Αυτό το καλοκαίρι, βουρ για tour στα Φρέτζιο. Φρέτζιο. Παγωτά για καλομαθημένα. Έλεος πια από χθες μέσα έξω. Μπουμ μπουμ. Tool Plus, μαντάμ. Τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Tool Plus. Βιομηχανικά εργαλεία. Ηλεκτρικά, μπαταρίας, εργαλεία χειρός. Εξαρτήματα, ανταλλακτικά, εργαλειοθήκες. Τα καλύτερα εργαλεία, οι καλύτερες μάρκες. Makita, DeWalt, Stanley. Tool Plus. Αγίου Νέστορος 30, Λαγκαδά με Αγίου Δημητρίου. Και toolplus.gr για να διαλέξεις με την ησυχία σου. Tool Plus. Γιατί τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Εδώ είμαστε για τα τελευταία 20 λεπτά με γραμμές, αφού 4 είναι κατηλημένες και άλλους 2 περιμένουμε. Να πω ότι αν θέλετε χρώματα με υψηλή καλλιπτικότητα για να βάψει το δικό σας χώρο, το παιδικό δωμάτιο ή οτιδήποτε άλλο μέσα στο σπίτι, καλούν να διάλεξετε τα καλύτερα, και τα καλύτερα έχουν όνομα και λέγονται Vitex. Με την υψηλότερη καλλιπτικότητα και αντοχή στο πλήσιμο, πιστοποιημένα με Class 1. Θα τα βρείτε εκεί όπου υπάρχουν τα πάντα για το χρώμα και τη διακόσμηση, στο νέο κατάστημα Κοσμάγου, στον Εύοσμο, η Θάκης 62 με Αντώνη Τρίτση, με τηλέφωνο το 2310-303-173. Τα 3 εντάρια είναι δικά σας και μην ξεχνάτε, μετά το διπλό του Άρη στον Πανεγιάλιο, σήμερα και αύριο, 1000 ευρώ έκπτωση σε όλα τα μοντέλα Hyundai, σε όλα τα μοντέλα Kia, μόνο στην Εσκιάδης Μπαλοδήμος. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφα Κταίο. Περισσότερα για του λόγου του αληθέως, το 2310-596-690 για εσάς οι οποίοι θέλετε να κάνετε το αυτοκίνητο των ορίων σας δικό σας, στην καλύτερη τιμή η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Άκουσε να σου, κάνω μια ενημέρωση πρώτα. Βεβαίως. Η Boca Juniors παίζει ξημερώματα Κυριακής με τη Βελέζ. Έτσι. Όχι. Θέλω να σου πω ότι παίζει. Δεν είναι καλό. Δεν το λέω για ενημέρωση. Το ξέρουμε, ναι, βεβαίως. Άρα δεν θα έρθει. Όχι ρε. Ξημερώματα Κυριακής εννοώ. Όχι. Ξημερώματα Σαββάτου προς Κυριακή. Ωραία. Ναι, λέω παίζει, παίζει. Ναι. Και κάτι άλλο, και έχει 4 νίκες στο πρωτάθλημα. Ωραία. Λοιπόν, και μια άλλη παρατήρηση. Ποιος, υπάρχει τέτοιο μίσος προς τον Ολυμπιακό, ώστε να μην βάζουν ούτε το παιχνίδι με την Τρίπολη? Ποιος δεν το βάζει? Η εφημερίδα. Ποια εφημερίδα? Η δική σας εφημερίδα. Θεωρεί η εφημερίδα ότι δεν υπάρχουν πελάτες Ολυμπιακοί, γι' αυτό ίσως το κάνει, γιατί οι πελάτες της είναι άλλης ομάδας. Άλλων ομάδων. Γιατί δεν να βάλει ότι ο Ολυμπιακός νίκησε την Τρίπολη 2-1, παίξαν αυτοί και αυτοί και τελείωσε. Α. Γιατί? Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι αρχισυντάκτης, δεν το ξέρω. Είναι ο κύριος δίπλα σου. Ο Γρηγόρης. Το βασικό στέλεχος. Είναι στέλεχος, ναι. Εντάξει. Γρηγόρη, για πες. Δεν ξέρω για ποιο. Δεν ξέρει αυτός. Δεν ξέρει γιατί δεν το βάλανε. Όχι. Αυτό είναι το άρεο. Απλώς εγώ είμαι ένας αναγνώστης. Δεν πρέπει να δεν διαβάζω κάτι. Δεν είστε αναγνώστης, είστε και παλιός συνάδελφος. Ναι, εντάξει, αυτό συνδυάζεται. Αλλά δεν πρέπει όμως να το βάλω. Δεν ξέρω, και άλλη φορά το έχουν κάνει. Άλλη φορά και παίξει ο Άρης με μια ομάδα από τη Βέρεια, με τη Βέρεια, και δεν είχαν τη σύνδεση της Βέρειας. Λάθη γίνονται. Αυτό που μου λέτε μου φαίνεται λίγο υπερβολικό. Για δες, το ρώτησε. Θα το δω. Πάντως, να μην μπήκε ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Αστέρα Τρίπολη, μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Θα μπήκε. Όχι. Στα αποτελέσματα που ήταν, το είχε 2-1, αλλά δεν είχε τις συνθέσεις και ποιος έβαλε τα γκολ.
Μάλιστα. Οκ, okay, να είστε καλά. Καλά. Άντε, να είστε καλά. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, φίλε. Ο χρόνος της αυγής. Μην τραγουδάς, ρε φίλε, στον αέρα τραγουδά. Έλα, ρε, κιάσε, ρε, τσιτιδές. Άμα είναι να τραγουδείς, τραγούδα δυνατά. Έλα, μ' ακούς. Έλα, ρε, κρύε, λέγε, θα τα τραγουδήσεις κιόλας. Λέγε, τι κάνετε. Καλά. Ωραία, Γρηγόρη, σ' αγαπώ πολύ. Λοιπόν, Γιώργος από Διαβατά. Άκου να σου πω τώρα. Γιώργο, από μέσα. Από μέσα είναι, από μέσα. Από τους ακουρατές, 4 λεπτά, θα μου πω στη διάθεσή μου. Συγγνώμη για το κρύο, δεν ήξερα ότι ήσουν εσύ, Γιώργο. Καλά είσαι, Γιώργο. Το Αριανάκι. Ο Θεόφιλος τι κάνει. Το Αριανάκι. Ναι, το η Αριανάρα, λοιπόν. Γιώργο, πότε με το καλό βγαίνεις. Μέχρι τα Χριστούγεννα. Είναι ελοχρωματιστής μέσα. Καλή ελευθερία. Όλα καλά, όλα καλά. Άμα βγεις έξω, θα θες να ξαναμπεις μέσα. Λοιπόν, σαν τον Κωνσταντάρα. Ναι. Όχι, 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 όχι. Μακριά, μακριά, ντάξει, μακριά, ντάξει. Μακριά, μακριά. Μακριά. Λοιπόν, ιδεολόγος Αριανός. Λοιπόν, να σταματήσουμε. Και βγήκε ένα παλικαράκι την περασμένη Παρασκευή και είπε να πούμε για την Μποκατσούνιος ότι δέχεται με τα δεύτερα. Ας αφήσουν την Μποκατσούνιος, ας αφήσουν τις μόκες, με μόκες, πάσες και αυτά και ας κοιτάξουν εκεί πέρα την ομάδα να γίνει, να ανέβει η ομάδα. Έτσι. Όλα καλά και όλα ωραία να ανέβει η ομάδα και ας αφήσουν αυτά να πούμε που ξέρουν. Και έχω μάθει να πούμε ότι γίνεται γενική συνέδευση, λέει, να πούμε των συνδέσμων. Και θα αφήσουν εκεί τι γενικέ συνέδευσει, συνδέσμοι, να πούμε Super 3, να πούμε κτλ. Κτλ. Γιατί η μεγαλύτερη γκάγκρενα του Άρη το 1988, να πούμε, είναι το Super 3. Είναι γκάγκρενα, ε! Έτσι, ναι, έτσι. Θα κοιτάξουν για την ομάδα, γιατί να μην ανοίξω το στόμα μου και θα περίμενε, δεν έχει αλλάξει κάτι. Κάτσε, ρε, άστο να μιλήσει. Αμέσως έχει, περίμενε να το πει. Γιατί είναι γκάγκρενα, ρε φίλε. Έτσι, γιατί φαγωθήκανε, πήγανε να πούμε στη μαρμίτα και η μαρμίτα ήταν μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη μαρμίτα, όχι μόνο μαρμίτα και 15 μαρμίτες ήταν σειρά. Έτσι, όλα καλά και όλα ωραία. Έτσι, λέω ψέματα. Λέγε ρε Γρηγόρη, λέει ψέματα, έχεις άποψη. Τον ακούω με σεβασμό. Τον ακούει με σεβασμό, ναι. Λοιπόν, ας κοιτάξουν εκεί πέρα να ανεβάσουν την ομάδα. Στην Αλφα Εθνική, γιατί η ομάδα να πούμε, που τα λέω και τρέμω, γιατί η ομάδα μόνο... Δεν μου λες εκεί, πολλοί Αριανοί μαζεύτηκαν στη φυλακή, ε. Ορίστε. Γιώργο, πολλοί Αριανοί μαζευτήκαν στη φυλακή εκεί μέσα. Ναι, όχι, είμαστε Σκόρπιοι. Είμαστε πολλοί, αλλά είμαστε Σκόρπιοι. Κώστα, είμαστε περισσότεροι στη φυλακή, πώς είναι εκεί κάθε διαβατά, Αριανοί ή Παοξίδες. Πέντε. Πέντε είστε Αριανοί. Ναι, 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 πέντε. Πέντε Αριανοί, αλλά επώνυμοι. Ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, να δώσω τα χαιρετίσματά μου να πούμε στον Κουμπάρο, στον Κουλιανό, στον Πιάκο και εκείνο το παλικαράκι να πούμε από την Γερμανία τον Κωστή. Ναι. Τον Αρσενικό τον Κωστή, από εκεί από τον Ηρακλειδέα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, Κώστα. Ναι. Εκείνο που σου είπα, το κοιτάξεις. Ναι, αλλά Δευτέρα θα μιλήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, Γρηγόρη, σ' αγαπάω πολύ, ρε. Καλή δύναμη μέχρι τα Χριστούγεννα σου. Μεταμόσχη. Λοιπόν, τα λέμε, Γιώργο, τα λέμε. Τέλος πάντων, όλα καλά και ωραία να πούμε. Καλό βράδυ. Και συγγνώμη από τους ακροατές. Ζητάει μήπως να βρει έναν τρόπο να διαβάζει τη μέτρο προ τη φυλακή. Έχει κανένα τρόπο, εσύ. Παρακαλώ. Παρακαλεί, δεν έχει τρόπο. Ότι δεν έχεις τρόπο, δεν έχεις τρόπο. Γενικώς. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Φίλες λεγόμενα από Στουτγκάρδη. Στουτγκάρδη, ναι. Δηλαδή, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε σήμερα και δύο μπράβο σας. Πρέπει να βγει ένας μεγάλος, Χαρτιπαναγής, ή αντίστοιχα στον Παναγιακό Βαζέχα, Σαραβάκος, και να πούνε όσοι για ένα εκατομμύριο είπες, εγώ 500.000 σου βάζω. Μίνιμουμ ένα εικοσάρικο θα δώσει ο καθένας, μίνιμουμ. Όποιος θέλει και 50 και 100 υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν να δοθούν. Απλά δεν εμπιστευόμαστε να τα δώσουμε έτσι. Να τα δώσουμε σε αυτά τα ονόματα που ανέφερες και εγώ πιστεύω ότι μετά δεν χρειάζεται, μετά τη διαχειριζόμαστε και ίδια την ομάδα. Δεν χρειάζεται. Πίστεψε με, φίλε μου, πίστεψε με. Ο κόσμος πρέπει, μπορεί να διαχειριστεί ένα πράγμα. Να με συγχωρείς, η παρουσία ενός ονόματος το οποίο εμπνέει εμπιστοσύνη και στιβαρότητα από εκεί πέρα στην εξουσία της ομάδος είναι απαραίτητη. Ποιος είναι αυτός? Δηλαδή αν ο Τίγρης δεν είχε τα ηνία της ΑΕΚ δεν θα είχε πετύχει τα όσα έχει πετύχει η ΑΕΚ. Ναι. Ποιον έχουμε εμείς εδώ? Πρέπει να βρούμε. Α, δεν έχουμε. Εγώ δεν καταθέτω προτάσεις. Εγώ λέω. Άκουσε να δεις, φίλε. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν άπαλα να βγουν μπροστά και εγώ πιστεύω ότι θα έχουν πολύ στήριξη. Αλλά δεν βγαίνει κανένα μπροστά, όλη την ουρά του τραβάνε. Όχι, δεν την τραβάνε, φίλε. Είναι και καλό να κάνεις σε μια εποχή που θα βρεις τον πελά σου. Κατάλαβες? Και καλό να πας να κάνεις, θα πούνε ότι. Δεν δίνει ο φίλαθλος. Δεν δίνει ο φίλαθλος γιατί δεν εμπιστεύεται. Άκου, φίλε, να σου πω τώρα.
Sky Meteor Αυτόπουλο. Θα σου πω το όνομά σου, το μικρό σου θύμισε μου. Φίλης. Φίλη. Sky Meteor στην πόρτα στο Γρηγόρη με τον Κωστή. Και σου λέει για αυτό το κοριτσάκι μαζεύουμε λεφτά. Είναι μια εποχή που πονηρεύεσαι. Ε, βέβαια. Υπάρχει σαφώς η πονηρία. Είναι ανθρώπινο. Αν δεν πονηρευόσουν. Ακόμα και τα ονόματα που αναφέρετε, ακόμα και εκεί θα πάει ο νους. Μπράβο. Ότι... Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, αν ήταν καλύτερα τα πράγματα, θα δίναμε και το βρακί μας. Κλείσε, φίλε. Αλλά... Κλείσε, φίλε. Κλείσε, φίλε. Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη και πάλι. Ναι. Δυσάρεστη. Παρθενάκης. Ναι. Δυσάρεστη. Σίγουρα δυσάρεστη θα είναι. Λοιπόν, είχαμε αντίδραση από τον μεγαλομέτωχο της ΚΑΕΑΡ, τον κύριο Νικολάτσκαρη, ο οποίος αναφέρει σχετικά, να προσθέσω ότι υπάρχει και παρέτηση επιστολής του κύριου Ρούσου, το είχαμε αναφέρει στην εκπομπή του Γιώργου Μπούζου, απλά αυτή η κίνηση και του κύριου Ρούσου συνοδεύτηκε από επιστολή. Ο κύριος Λάτσκαρη αναφέρει, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο του Άρη ότι δεν κάνουμε αποδεκτές τις παρετήσεις των κύριων και των κυρίων Ελευθέριου Αρβανίτη από τη θέση του Προέδρου της Άρης ΚΑΕ και Στάθη Ρούσου από τη θέση του μέλους της ΚΑΕ. Αυτές τις μέρες προσπαθούμε να κλείσουμε όλα τα ανοιχτά θέματα της ομάδας μας, κάτι που αποτελεί προτεραιότητα για μας. Εντός του Οκτώβρη έχουμε σκοπό να προχωρήσουμε σε αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Άρης ΚΑΕ, δήλωση κύριου Λάσκαρη. Συγκινηθήκαμε. Αυτά από τον Νικόλο Λάσκαρη. Αυτά. Συγκινηθήκαμε, Λάσκαρη. Συγκινηθήκαμε. Ενημερώνω στους φίλους οι οποίοι είναι Χαλκιδικοί, έρχονται από Χαλκιδική, ότι υπάρχει αναφορά για φωτιά στην περιοχή Μόλα Καλύβα. Μόνα, όχι Μόλα. 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 Μόλα λέγεται. Μόλα Καλύβα. Μόλα. Παρακαλώ. Τι Μόλα, ρε. Ποια Μόλα, ρε. Μόνα λέγεται. Τι Μόλα, ρε. Πάμε στον κόσμο. Τι μόνο, θα με τρελάνει αυτός ο άνθρωπος. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, ρε φίλε, γεια σου. Εγώ μια ερώτηση θέλω να κάνω στο ραπ. Ναι. Πώς λέγεται η περιοχή? Μόνα. Πώς λέγεται? Μόνα Καλύβα. Πώς λέγεται εδώ? Έτσι, και τώρα. Παιδιά, λέγε, είναι... φίλε, λέγε. Παντού, ρε, όπου. Ορίστε, βρες. Πώς λέγεται η περιοχή? Μόνα. Πάμε, φίλε. Ωραία. Έμπλεξα με λίγο. Λοιπόν, φίλε, επειδή ένα έστειλε ένα μήνυμα. Ναι. Και λέει ότι τα κασκόλ του Ηρακλή τα πήρανε ποτέ. Να πούμε ότι υπάρχει φωτογραφία που τα δείχνει το πρωί να λείπουνε. Και το πρωί της επόμενης μέρας τα κασκόλ ήταν εκεί στη θέση τους. Προφανώς αυτοί που τα πήρανε τα επέστρεψαν. Κάτι αντικαταστάθηκαν. Πήγανε οπαδοί του Ηρακλή και βάλανε άλλα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είδα την ίδια φωτογραφία κασκόλ και λέω μάλλον τα επέστρεψαν. Όχι. Τελικά τόσο... Μακάρι να έχει γίνει και κάτι τέτοιο, αλλά δεν τόσο έγινε. Ήτανε, ναι. Όποιος και να το έκανε, από όπου και αν προέρχεται, εδώ μιλάμε εσύ για λεπτό. Να το έκαναν. Εσύ τι λες να το κάνεις. Εγώ δεν μπορώ, αν δεν μπορώ να αποδείξω κάτι, δεν μπορώ να κατηγορήσω. Αυτοί που μας κατηγορούν για τον Άσο. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν. Προσέχω πάρα πολύ, φίλε. Τι σας κατηγορούν για τον Άσο, ρε. Ποιοι τον βαρέσαν τον Άσο? Μάλλον Ηρακλειδής. Τι μάλλον Ηρακλειδής. Άρα και μάλλον Παοξίδες. Μάλλον Παοξίδες. Πάμε παρακάτω. Επόμενη γραμμή. Πάμε. Ναι. Έλα, φίλε. Αφού κόντρα έχουν αυτοί οι δύο. Οι Αργιανοί δεν μπλέκονται σε αυτό το κομμάτι. Ακούω το ραδιόφωνο. Ακούω το ραδιόφωνο σχεδόν όλη τη μέρα, αλλά αυτό τη κακομοίρα λέει θα σα κάνω μήνυση για διαφυγόντα ύπνο. Έρχομαι κανένα δύο ώρα να ξεκουραστώ και η ένταση κουμπί δεν με αφήνει. Ο Βενιαμίν. Ο Βενιαμίν. Παρακαλώ. Πάμε στο φίλο. Μην βρίζετε στον αέρα, θα σα κόψει ο ηγολήπτη. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, εγώ είμαι. Εσεί είστε, ναι. Έλα, λοιπόν, Βασίλη Αργιανό από Καλαμαριά, τι γίνεται. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη. Λοιπόν, χθες Κωστή το βράδυ γέλασα με αυτό που είπες για τον Στεφάνοβιτ, σαν να δουλεύει, λες, σε καμιά αποθήκη του Καρυπίδη, είναι αυτός ο Ρουμάνος. Τι είναι αυτός, πώς... όλη η ομάδα είναι πολύ καλή, εκτός από το εννιάρι σου και το δεκάρι σου. Δεν μ' άρεσε καθόλου αυτός ο Στεφάνοβιτ πάντως και... από τον Ντάτο καλύτερο μου φαίνεται. Καλά, εσύ τα αρσενικά από κινείτε, τα... Κινείται, τουλάχιστον κινείται. Εσύ τα αρσενικά από τα χαμνά τα καταλαβαίνεις εσύ. Δεν ξέρω. Και ρε φίλε, με ένα παιχνίδι θα βγάλουμε συμπεράσματα. Πάμε ρε κόκκινε, πάμε. Δεν είναι Τάτος. Χειρότερος είναι ο Τάτος. Είχε μια ποδοσφαιρική αλητία. Ο Τάτος δεν μαρκάρει καθόλου. Εντάξει. Μπάλα 100 καντάρια, ξέρει, αλλά μαρκάρει το 0. Ενώ άλλος μάρκαρε χθες. Λέγε ρε φίλε. Πήγα σήμερα, πήρα το μαγικό χαρτάκι για την Τετάρτη. Δεν το περίμενα. Είχε κόσμο και χάρηκα έτσι. Λέω, κοίτα να δεις, λέω που ανταποκρίθηκε ο κόσμος. Λέω σήμερα Παρασκευή, πρωί, τελευταίες μέρες, δεν θα έχει κανέναν, λέω. Και πήγα και είχε κόσμο. Λέω μπράβο, λέω εντάξει, λέω αυτό καλό είναι για τον Άρη, για την πόλη, για αυτά. Λέω να κινηθεί. Α, στην πόλη, ρε. Τι νοιάζει την πόλη, για τον Άρη δεν κάνω. Η πόλη. Άκου να σε πω, δεν με λες, τηλεοπτικά θα καλυφθεί αυτό ο άνθρωπο. Η Κοσμοτέ ή E3. Ναι, θα καλυφθεί. Απλά δεν το λένε για να πάρετε τα εισιτήρια. Αν ισχύει αυτό που λέει ο Κωστής, καλά κάνουν.
Εγώ θα το έβγαζα την τελευταία ώρα. Αλλά επειδή δεν τα πάτε καλά με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι γιορτή. Θα είναι και ο Γκάλης, ναι, και αυτό είναι ένα σημαντικό λόγο. Μπράβο. Καλό άνθρωπο. Τελευταίο, κόκκινε. Ναι. Πώ τη βλέπει τη Λίβερπουλ με Λέστερ τώρα, τι να το παίξω. Πού παίζουνε, φίλε, στις... έχω μπερδευτεί με τη Λίβερπουλ λίγο. Ναι, όχι και άδικα. Εσύ, κόκκινε, δεν ξέρω τι. Όχι άδικα, μας. Όχι άδικα. Καλά κάνει και είναι μπερδεμένο και. Η Λίβερπουλ με έχει προβληματίσει εκεί που μου άρεσε πολύ. Ασταθής είναι. Κάπου. Δεν ξέρω, έχω λίγο τις επιφυλάξεις μου. Δηλαδή, κοιτάξτε να δεις. Δεν έχει καμία σχέση το 2-0 που είδες στο link up. Ναι, ήταν... ναι. Εγώ πιστεύω λέω μπορεί και να ξεσπάσει τώρα. Λέω, να μπορεί. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το παιχνίδι θα το έπαιζα, αν το έπαιζα υποχρεωτικά, θα το έπαιζα over. Ναι. Αν το έπαιζα υποχρεωτικά, γιατί θα το ποιο over. Παιχνίδι της Liverpool δεν θα έπαιζες over. Όλα over βγαίνουν. Αφού κερδίζει, φίλε, κερδίζει ένα 0, θέλει ένα τέταρτο. Δεν κάνει αλλαγές, ισοβαρίζουν οι άλλοι. Ξαναβάζει γκολ, δεν ξανακάνει αλλαγές αμυντικές. Δύο. Έχει ένα πρόβλημα στο να μην φυλάσει τα νότα του Κλοπ. Δεν ξέρω γιατί το κάνει. Ήθελα ένα διάλογο μαζί του κάποια στιγμή. Να του κάνουμε μια συνέντευξη, ξέρω εγώ. Να δούμε πώς σκέφτεται. Γιατί παρακαλώ. Έχει κάποιο σκεπτικό για να μην το κάνει. Ποιο είναι αυτό, ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα. Κοντός. Έλα. Πες τώρα αυτό που το κεφάλα μου, όλα καλύβα λέγεται, από τη Μόνα καλύβα σε παίρνω. Και τι έγινε εκεί? Φωτιά, η φωτιά. Όχι, λάθος κάνεις, δεν λέγεται Μόνα καλύβα, ξέρω να το πω. Από εκεί σε παίρνω. Δεν ξέρεις εσύ τώρα, ξέρω να το πω. Εγώ δεν ξέρω, εγώ έλα μην... Ποιος έβαλε, κάτσε. Ποιος έβαλε τη φωτιά, εμπρισμός είναι? Δεν ξέρω, ακόμα νωρίς για τώρα. Πετάω. Τι κάει εκεί, είναι μεγάλη φωτιά, αυτό έχει σημασία. Μεγάλη με τώρα, ακόμα δεν τώρα έχει. Μακάρι να μην καούν πολλά και να μην κινδυνεύσει κανείς. Να είσαι καλά. Αυτό είναι το βασικό. Πώς λέγεται. Να είσαι καλά. Πώς λέγεται. Μα επέμενος. Μας έβγαλες και λάθος. Έχει δίκιο ο κόκκινος. Μόλα λέγεται. Μας έβγαλες και λάθος. Ναι. 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 Να έχουν το νου τους να δουν τα σπίτια τους. Τι είπα, φίλος? Να έχουν το νου τους να δουν τα σπίτια τους. Ναι. Δεν ξέρουμε. Γιατί η φωτιά είναι μεγάλη. Έχει πολύ αέρα. Από εκεί παίρνεις τηλέφωνο. Από εκεί τηλεφωνείς? Ναι, από εκεί τηλεφωνώ. Ναι. Είναι μεγάλη φωτιά. Ναι, είναι μεγάλη φωτιά. Αν έχετε κάποιους φίλους και τέτοια, στείλουν φωτογραφίες να δείτε. Το θέμα δεν είναι να δούμε και να... Πώς ξεκίνησε? Πού να ξέρει ο άνθρωπος? Δεν ξέρω τίποτα ακόμα. Δεν αυτά ξέρω τα τίποτα. Ανακοινώνει η πυροσβεστική. Δεν ναι. Ξέρω τίποτα ακόμα. Ούτε πώς ξεκίνησε, ούτε τέτοια. Αυτά θα πάρει την ενημέρωση από το... Από τον Πολύγυρο, α πούμε, που είναι τα κεντρικά, ο Πολύγυρος. Να είσαι καλά, φίλε. Έγινε, παιδιά, γεια σου. Παρακαλώ. Καλησπέρα, Ραπτόπουλε, τι κάνεις? Καλά, φίλε μου, εσύ τι κάνεις? Ο Ζήσης σήμερα. Ποιο Ζήσης, του χρόνου? Από Κορδελιό. Από το Κορδελιό, έλα. Κλείσε λίγο το ραδιόφωνο. Κλείσε το ραδιόφωνο, έλα. Έγινε. Πάμε λοιπόν. Μιλάμε εχθές, ο Μπάκο, απαράδεκτος ήταν, ρε φίλε. Γιατί ήταν απαράδεκτος? Έκανε πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Για τον μπάσκετ σου μιλάει. Απαράδεκτος. Τι έκανε και ήταν απαράδεκτο? Για το κύπελο. Γιατί? Δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο δεν σου άρεσε? Δεν σου άρεσε, σωστό, σωστή ερώτηση. Δεν μου άρεσε, μου βάζει τελευταία στιγμή το Βιερίνια. Αν το βάλει από την αρχή θα του έρθει το Βιερίνια βαρύ το 90 λεπτό. Δεν είναι για 90 λεπτό. Δεν τον είδες ότι διαχώνεται μέσα. Απ' έξω είναι όλο. Δεν είναι έτοιμο ο Βιερίνια, δεν τον είδες. Ο Λιμιός είναι έτοιμο. Για κλάματα είναι. Εντάξει. Ο Λουμιός, εντάξει, ο Λουμιός μας βγήκε καλός. Εντάξει, και ο Βιερίνια μπορεί να ανέβει, μην βιάζεσαι. Νωρίς είναι ακόμα. Μιλάμε, Ραπτόπουλε, γάμισε τα είναι. Μην βρίζετε, ρε παιδιά, ναι. Πάω ξύνε, ρε φίλος, πάω και. Εντάξει, και τι σημαίνει. Από το Κορδελιό, τι θες να σε μιλήσει. Να μην βρίζετε. Τι θες να σου μιλήσει, γαλλικά. Παρακαλώ. Να σε πει. Καλημέρα. Ναι, φυσικά, με γαλλικά και πια. Άσε, ρε κόκκι. Πάμε, ρε φίλε, μην βρίζετε, ναι. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, ρε, Αλανιέ. Τώρα έδεσο. Έδεσο το πήγες λαϊκή. Δεν πιστεύω να πήγες και σήμερα λαϊκή. Δεν πάω κάθε μέρα, ρε φίλε. Εννοείται, ρε. Μεγάλο λαϊκατζή είσαι. Είναι δυνατό τώρα κάθε μέρα να πάει. Καναλιμό είσαι. Αύριο θα έρθει στη Βουλγάρη. Δεν μου λες, όχι αύριο, εγώ είμαι Ξεροκρίνη. Ξεροκρίνη, ναι. Και ξέρει και καλά θα πάω στην Νατάσα τη φίλη μου, αφού δεν είσαι εσύ. Πέμπτη, πας πουθενά. Πέμπτη ήμουν Φίνικα χτες. Δεν πήρα τηλέφωνο. Δεν έρχεσαι τούμπα και στην Κανάρη. Δεν έρχομαι εκεί, όχι, πάω αλλού. Πας Φίνικα, πας. Δεν μου λες, Κωστά, να κάνω μια ερώτηση, γιατί εγώ το φοβάμαι λίγο. Πώς το βλέπεις, Πάου Γιάννη, εύκολο? Όχι.
Αν παίξουν στα ίσια, τα Γιάννα στα ίσια δεν είναι εύκολο. Άμα κάτσουν σαν τις κλώσσες θα είναι εύκολο. Ούτε με το πρώτο τέταρτο εγώ. Θα δω το πρώτο τέταρτο και να σου πω. Πάρε με τηλέφωνο να σου πω τι θα γίνει. Έχει το τηλέφωνο σου. Άμα έρθει ο Πετράκης, όπως ήρθε στο Καφτατζόγλιο, περάστε κόσμο, να περάσει ο ΠΑΟΚ. Άμα πάει ο Πετράκης, όπως πήγε με την ΑΕΚ, θα σφιχτά είναι ο ΠΑΟΚ. Από τον Μπας Γιάννενα εξαρτάται. Ο ΠΑΟΚ ντεφορμέ είναι. Τώρα βρίσκει φόρμα ο ΠΑΟΚ. Και αυτά τα μάτς, ο ΠΑΟΚ πρέπει να τα παίρνει και αλλιώς. Κατάλαβες. Άντε. Το αλλιώς δεν το είδα. Το αλλιώς σημαίνει έχω και τρία παραρτήματα. Το αλλιώς. Τα όργανα δεν άρχισαν να παίρνουν. Δεν ξέρω, τα όργανα, άμα θες πρωτάθλημα, αυτά τα μάτς πρέπει να τα παίρνεις. Αλλιώς, έτσι, διαιτησίες, κάτσε χάσε, μπουνίδια. Δεν ξέρω. Με μπάλα καλή, χωρίς μπάλα καλή, πρέπει να τα παίρνεις αυτά τα μάτς. Με οποιοδήποτε τρόπο. Έχω και μια επιθυμία, ρε. Επιθυμία έχεις. Έλα. Ναι. Θέλω να έρθω μια φορά από εκεί, από το σταθμό σας. Για 1000 ευρώ όλα γίνονται. Δεν έχω πρόβλημα με τα λεφτά, ρε. Δεν με ενδιαφέρει. Είμαι απλωμένος, ρε. Δεν έχει. Πότε μπορώ να έρθω, έτσι θέλω να έρθω μια φορά. Κοίταξε, άστι να τάσεις τα λεφτά και όποια μέρα θέλεις έρχεσαι. Θα τη δώσω ρε, πώς θα θέλετε, δεν έχουμε πρόβλημα. Ένα χιλιάρικο. Σιγά τα λεφτά ρε φίλε. Έτσι να κάνω τώρα να τα ψάξω, τα έχω βρει χιλιάρικο. Εσύ κλάνεις και βγαίνει 500. Πάρε δρόμο ρε, παρακαλώ. Ναι. Έτσι σε έμαθε ο Παΐσιος, θα τα παίρνεις. Όλοι όρθιοι. Λοιπόν. Ο πραγματικός οδηγός λέει του Κυρσάβα, ο Νίκος, με πήρε ποιος τηλέφωνο, σταμάτα λίγο. Και μου είπε ότι δηλαδή, αν δεν σταματήσει τον Βιολί, σε ψάχνει ο Χατζηγιάννη. Έτσι μου είπε. Ναι. Δεν μου λέτε, εάν θα σας πω εγώ τώρα να βγείτε στο μπαλκόνι και να πέσετε εκεί από τα γραφεία του Μετρόπολης, θα με πιστέψετε. Εντάξει ρε φίλε, τι να σου πω. Λέει και ο Κυρσάβας ενοχλεί και ποιος είναι αυτός. Πέστε κάτω κύριε Ραπτόπουλε, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε τώρα, το αυτονόητο. Δηλαδή. Να λέμε τα άσπρα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ και άλλο σας πήρα. Πείτε μας. Είμαι εδώ στη γνωστή ταβέρνα Παράγκα στο μικρολίμανο, Τουρκολίμανο. Ναι. Με τον κύριο Σάβα και με παρακαλέσανε τα παιδιά από την ταβέρνα, οι υπεύθυνοι. Είναι και ο Σιδηρόπουλος στο τραπέζι. Να σας πάρω τηλέφωνο. Ναι. Ναι, εντάξει, πάντα υπάρχει τραπέζι, είναι ρεζερβέ. Είναι και ο κύριος Σιδηρόπουλος στο τραπέζι. Σιδηρόπουλος από την άλλη μεριά, είναι το ξέρω. Ναι. Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό κύριε. Μάλιστα. Κύριε Ραπτόπουλε, επειδή ξέρω ότι η ομάδα της Χαριάς με παρακαλέσανε οι υπεύθυνοι του καταστήματος, θέλουν να γυρίσουν ένα διαφημιστικό σποτ και θέλουν να παρακαλέσετε τον κύριο Καρυπίδη, αυτό το μεγάλο παράγοντα της ομάδας της Χαριάς σας, να δανείσει για το διαφημιστικό σποτ τρεις ποδοσφαιριστάς της ομάδας της Χαριάς σας. Το παιδί, το Σέρβο, το Τζόρτζεβιτς, πώς το λένε, το Διαμαντόπουλο και το Πλατέλα. Θα είναι, το θέμα μας θα είναι με ένα τραπέζι που θα έχει διάφορα εδέσματα, γιατί θέλουν να τρώνε τα παιδιά όλο τους το φαγητό. Μπορείτε να με ρυμνήσετε γι' αυτό. Εντάξει, είναι λίγο υπέρβαρη. Πιστεύω εκεί στη Θεσσαλονίκη τρώτε καλά. Δεν το έκανα. Τελείωσε ο χρόνος μας. Χαιρετισμού στην ερωτική πόλη. Ο χρόνο μας. Τελείωσε ο χρόνο μας. Λοιπόν, η Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για ειδήσεις. Ναι, παλικάρι μου. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Καναλάκι για Λαμά και Δήμου. Ναι, παλικάρι μου. Πρώτε Θεός, τα λέμε από Δευτέρα. Πρώτε Θεός, παλικάρι μου. Ποιος έβαλε γκολ εδώ, για πες. Για βάστε. Φυσικά. Πρέ, ηλίθεια, τα γυαλιά μου θα σπάσει. Επίτε στο κανένα. Δεν βλέπω. Δεν βλέπω. Όχι, πες. Δεν βλέπω, είναι κόκκινα τα γράμματα. Τσόγκινγκ Λιφάν. Κουάνγκζοου 1-2. Πού να πει. Στα Κινέζικα 0. Ενώ εμείς έχουμε διδακτορικό. Γεια. Yeah.